Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο τον πλανήτη! Το νούμερο 1 πρωινό! Στο καφέ Morning Show. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι ο Γιάννης Πλουτάρχος. Είμαι η Έλενα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Shock FM 104,8. Για ποιο λόγο σπάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψη να σπάς μπανάνα? Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δίαιτα. Έλα Γιώργο Πέτρος, σήμερα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω του στο δέντρο? Του παρήγγειλε τα ειδονή. Η μουσική. Αυτό να το θυμάσαι όσο ζεις. Ένα θαύμα περιμένω. Εκεί πολλοχώνεσαι. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι σήμερα καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα, σήμερα είναι Παρασκευή 8 Μαρτίου. Το Show Cafe Morning Show μόλις ξεκίνησε. Σήμερα έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Έχει πολύ ωραία θάλασσα. Το είδα που ανέβασε το πρωί. Παιδιά, είναι λες και είναι, τι να σου πω τώρα, νερό στο ποτήρι. Τόσο πολύ να ωραία. Να την πιει στο ποτήρι. Να την πιει στο ποτήρι. Show Cafe Morning Show, μόλις ξεκινάμε και μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Παρασκευή 8 Μαρτίου, ημέρα της γυναίκας. Όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν από τη Νέα Υόρκη το 1909. Τότε λοιπόν έγινε μια μεγάλη διαμαρτυρία. Από το 1857, το 1909 πρωτογιορτάστηκε αυτή η μέρα. Ναι. Από το 1857 λοιπόν, από εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό το περιστατικό αμφισβητείται από κάποιους σήμερα και χαρακτηρίζεται μύθος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όμως κάποιες έτσι τύπου ενδείξεις ότι έχει γίνει αυτό. Και έτσι λοιπόν γιορτάζεται η μέρα της γυναίκας. Και χρόνια πολλά, Ελληνάκη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να μας χαίρεστε, να μας καταλαβαίνετε, να μας αγαπάτε, να μας νοιάζεστε, να μας φροντίσετε και να μας κανακεύετε. Όλα τα θέλετε. Θέλουμε κανάκεμα εμείς οι γυναίκες. Ναι. Ξεκίνησε πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, τι κάνετε? Κατά τα άλλα, παιδιά, καταπληκτικά, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Η γυναίκα είναι να νιώθει την αγάπη της. Ναι. Ως αδελφή. Ναι. Ως φίλη. Βέβαια. Ως αγαπημένη. Of course. Ως σύζυγο. Of course. Ως μητέρα. Ναι. Ως γιαγιά. Ναι. Ερωμένη δεν την έβαλε. Γιατί? Οι γυναίκες έχουν. Την είπα, αγαπημένη. Ναι. Οι γυναίκες έχουν φτιαχτεί παιδιά για να τις αγαπάμε και όχι να τις καταλαβαίνουμε. Ναι. Γιατί άμα την καταλάβετε, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Λοιπόν, για τα δικά σας wake up calls, για να ξεκινήσουμε τον πανικό τον ίδιο. 697-800-104. Και βεβαίως 22-210-62-700. Καλή σας μέρα! Show Cafe Morning Show στον αέρα. Τι κάνετε κατά τα άλλα? Πώς έχει ξεκινήσει η μέρα μας, παιδιά? Εμένα καταπληκτικά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ πέρα, παιδιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, διανύουμε την τελευταία Παρασκευή της αποκριάς. Αυτό το Σαββατοκύριακο τελειώνουν οι απόκριες και μπαίνουμε στη Σαρακοστή και πάμε κατευθείαν για το Πάσχα. Ο καιρός είναι με το πλάι μας, ο καιρός είναι με το πλευρό μας, ο καιρός είναι καταπληκτικός. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό, ειδικά σήμερα στην πόλη μας. Σήμερα θα έχουμε μια πιο υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω. Φαίνεται, παιδί μου, φαίνεται η μέρα που μας φτιάχνει τη διάθεση. Σου φάνηκε από το πρωί, ε? Ναι. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε μέσα στο www.socafem.gr από νωρίς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί θα είμαστε εδώ για 4 ολόκληρες ώρες, 3.30 για την ακρίβεια, 7.30 ώρα. Καλημέρα στον Αντώνη, στη Σταματία, καλημέρα στη Βιβί, στην Έλσα, στον Ιγνάτη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. Σήμερα φτάνουμε τους 22 βαθμούς Κελσίου. Ναι, θα είναι ναι, πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας που μας έχει κυλήσει. Θα είναι και με αρέσει συννεφιά, τίποτα το ιδιαίτερο, ηλιοφάνεια το βράδυ 13 βαθμούς Κελσίου με 71% υγρασία. Ναι. Αύριο ξυπνάμε με 9 βαθμούς Κελσίου. Φτάνουμε τους 17. Ναι. 17-18 την Κυριακή. Φτάνουμε ένα 20 έτσι να το έχουμε. Ωραία. Το περιποιημένο. Αύριο 17. Ναι, αύριο πέφτει λίγο. Και τι μου λένε ότι αύριο το παιδί θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου που θα το κάνω πάρτι στο παιδί μου, ναι. Εδώ λέει 17. Είμαστε καλά. Λοιπόν, την Κυριακή ένα 20 έτσι να το έχουμε να το γουστάρουμε την Κυριακή ναι, που θα πάμε ναι. στο καρναβάλι των Ινοφύτων. Και την καθαρά Δευτέρα πετάμε το χαρταετό με άπνοια. Πώς θα πετάξει? Τι θα φυσάμε, το φυσάμε? Θα φυσάμε λίγο από κάτω. Με ένα μπουφόρ δυτικό, τίποτα. Και πόση θερμοκρασία έχουμε? 20 βαθμούς Κελσίου. Από Τρίτη τι γίνεται? Από Τρίτη έχουμε πτώση θερμοκρασία στους 14. Ναι.
Και μέχρι εκεί έχω, δεν έχουμε ακόμα βροχές. Βροχές και αυτά, όχι. Όχι, όχι ακόμα. Όχι λοιπόν, ακόμα. Έχουμε. Κάτσε λίγο να το δω αυτό, γιατί μου έφυγε το ίντερνετ, Γιώργο. Πού πήγε? Δεν ξέρω, πιάστο λίγο. Μια σκύψε λίγο από κάτω. Πιάσε μου λίγο το ίντερνετ. Μήπως έπεσε από κάτω. Λοιπόν, έχουμε jackpot στο Τζόκερ, 5,1 Πάλι. Εκατομμύρια ευρώ, βεβαίως. Μοιράζει την Κυριακή. Δεν ξέρω αν παίξατε ή αν ελπίζατε σε κάτι. Να ξέρετε ότι το 13, το 22, το 25, το 26, το 32 και Τζόκερ το 1 είναι οι αριθμοί που κλήρωσαν εχθές και δεν βρήκαν κανένα νικητή. Μάλιστα. 5,1 εκατομμύρια την Κυριακή της Αποκρίας. Καλημέρα σε όλες τις γυναίκες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Θέλω να αφιερώσω έτσι ένα μικρό ποτπουρί. Για πες μας. Μπορώ. Βέβαια. Μπορώ. Πάρτε το. Γυναίκα μάνα γυρωμένη. Έτσι. Όταν πίνει μια γυναίκα. Δύσκολα τα πράγματα. Της γυναίκας. Ιταλικάς. Όλα. 88,2. Έτσι από το τελευταίο. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Μπορεί μια γυναίκα όλα. Βέβαια. Μια γυναίκα, παιδιά, όλα τα μπορεί. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, μητέρες, αδελφές, εξαδέλφες, θείες, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, οι οποίες μας φέρνουν στον κόσμο. Βέβαια. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα είχαμε έρθει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις μανούλες, εντάξει, είναι άλλη γιορτή της μανούλας, βέβαια. Εντάξει, αλλά γυναίκα δεν είναι και η μανούλα. Βέβαια. Δεν γιορτάζει και σήμερα. Σήμερα, όλοι. Όλα τα κορίτσια σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Είναι η γυναίκα της γυναίκας. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας σήμερα, δεν είναι πανελλήνια. Οπότε σε όλες τις χώρες είναι αυτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρετε ότι υπάρχει και μέρα που είναι η μέρα χωρίς γυναίκα. Κάτι το οποίο εμείς στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Η μέρα χωρίς γυναίκα. Η μέρα χωρίς γυναίκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι. Λογικά για τους φεμινίστρες πηγαίνει αυτό, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν οργανώσεις φεμινιστικών, έτσι. Ναι. Διαφόρων διαμαρτυριών. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες η Διεθνής Απεργία των Γυναικών που ξεκίνησε το 2016 έχει γίνει γνωστή ως η μέρα χωρίς γυναίκα. Το 2018 συμμετείχαν 40 χώρες σε αυτό. Στην Ισπανία είχαν μια απεργία μεγάλη από 5 εκατομμύρια γυναίκες. Εμείς στην Ελλάδα εδώ δεν έχουμε. Εμείς κανονικά γιορτάζουμε. Κάθε μέρα. Την ημέρα της γυναίκας, της μάνας, της αδελφής, της νοικοκυράς, όλα. Της γιαγιάς. 697-800-1048. Στέλνετε μηνύματα στο Viber βεβαίως. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 το πρωί. Χρόνια πολλά στον Ερμή που γιορτάζει σήμερα. Ο Θεοφύλακτος, ο Φυλακτός, η Θεοφυλακτή, η Θεοφυλακτού και διάφορα έτσι υποκοριστικά που μπορούν να βγουν. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Εθνική ημέρα διόρθωσης κειμένων σήμερα, η αγαπημένη σου μέρα. Βέβαια. Να εκνευρίζεσαι λίγο να βλέπεις το. Να διορθώνεις ορθογραφία. Αντί για γιώτα ήττα και να τρελαίνεσαι. Εθνική ημέρα φιστικιών με σοκολάτα. Ωραίο. Ωραίο, πηγαίνετε στο Σκιούρο, παιδιά. Έχει φιστίκι με σοκολάτα, είτε με υγεία είτε με γάλακτο. Και σήμερα δεν είναι μόνο. Είναι ένα σύμπλεγμα φιστικιών. Δηλαδή πολλά φιστίκια μαζί. Κολλημένα μεταξύ του. Ναι. Όχι φιστίκι, αράπικο. Αράπικο. Κολλημένο μεταξύ του και μετά όλο αυτό έχει δεθεί με σοκολάτα. Καλημέρα, πάντων 35 παιδιά, εκεί βρίσκεται ο Σκύρος. Και σαν σήμερα το 1910 η Γαλλίδα αεροπόρος Λάρος γίνεται η πρώτη γυναίκα στον κόσμο με άδεια πιλότου. Που πετάει. Που πετάει με αεροπλάνο με επιβάτες πίσω. Από τότε έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει ποτέ γυναίκα πιλότο. Λογικά ναι, θα μπαινες. Όπως δεν έχω δει ποτέ άντρα αεροσυνοδό. Έχω δει. Έχεις δει. Έχω δει. Έχω πετύχει, ναι. Και σε εξωτερικό που πήγαινα και σε εσωτερικό. Ναι. Η πρώτη της πτήση δεν βρέθηκε κανένας να μπει στο αεροπλάνο. Έκανε μόνη της με τον. Μια βόλτα. Καλή σας μέρα, στο Cafe Morning Show. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 8 Μαρτίου. Τι κάνετε, πώς είναι σήμερα τα κέφια, πώς έχουμε ξυπνήσει. Ωραίο ξύπνημα, εύχομαι σε όλους σας να είστε όλοι καλά. Μέσα από το www.socafe.gr μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Στη Μέρη, στο Μαράκι, στο Δημήτρη, στο Θωμά. Καλημέρα παιδιά, αν με θυμάστε, είμαι ο Θωμάς από Σουηδία και τυχαίνει να δουλεύω στο αεροδρόμιο. Οπότε σας πληροφορώ ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες πιλότοι και πολλοί άνδρες αεροσυνοδοί. Φιλιά πολλά. Φιλιά, Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Έχω πετύχει την πρώτη φορά, μια φορά έχω πετύχει και μου φάνηκε παράξενο. Λέω μπα. Για άντρες αεροσυνοδοί. Ναι. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες και σε μένα που έχω τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά, Κατερινάκι. Πολύχρονη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Το κατάλαβα. Καλημέρα, Ειρήνη, πώς είσαι? Ευχαριστώ, να είσαστε καλά. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Να σας χαιρόμαστε όλες μαζί. Ευχαριστούμε. Και περαστικά να σου ευχηθούμε, να είσαι σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η ασπασία πήρε, σίγουρα. Ναι, που σε αγαπάει πάρα πολύ. Και εύχεται περαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα θα πάνε καλά. Χαμόγελο και αισιοδοξία. Χαμόγελο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και χρόνια πολλά. Την κορούλα μου. Ναι. Ευχαριστώ και την αγαπάω πολύ. Έγινε. Καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Κατερινάκη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Γιάννη και στη Βιβί. Κατερίνα, τι θα ντυθείτε, παιδιά, τελικά. Τελικά, παιδιά, βρήκαμε στολή, αλλά δεν θα την αποκαλύψουμε βεβαίως. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που μας εξυπηρέτησαν εχθές στο Smart Market Κρυμάτογλου που πήραμε τις σωλές μας. Είπα στο Γιώργο να ντυθούμε το ίδιο. Ψάχναμε ίδια στολή, δεν δύο χωράγα. Ίδια στολές, αλλά είχαμε θέμα εκεί, ναι, με τα. Δεν χώραγα στη στολή της Ελλήνας. Ναι, ναι, δεν χώραγε. Και έπρεπε να βρω και στήθια. Πού, χωρίς στήθος, πού πάω. Σιγά καλή, Λάκα. Γιατί εγώ είμαι πολύ. Εσύ σύγκριση με μένα, τι φοράμε ένα νούμερο λιγότερο. Έλα, Χριστέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου, τι κάνεις. Hello, Αλεξάνδρα. Από το Σοκαφέ Morning Show σε τηλεφωνούμε. Κάποιος μας έβαλε πάρουμε τηλέφωνο που σε αγαπάει πάρα πολύ. Και τη λείπει πάρα πολύ. Μάλιστα. Και λέει, άντε, καλημέρα, καλημέρα, σήκω, σε περιμένω σε σκύρο. Α, μπράβο, σωστά. 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 Ποιος μας έβαλε σε πάρα πολύ. Η αδερφή μου. Η αδερφή σου, η Βούλα. Φεύγεις για σκύρο, τι γίνεται. Ορίστε. Θα πας σκύρο. Εγώ είμαι στη Σκύρο, μένω στη Σκύρο. Η αδερφή μου θα έρθει. Α, η αδερφή σου θα έρθει. Πες μου τώρα τι θα γίνει στη Σκύρο τριήμερο, πες μας. Χαμός. Χαμός, πρέπει να έχει το νησί, πρέπει το νησί να έχει πάρα πολύ κόσμο ήδη. Και να Έχει ήδη από εχθές και σήμερα περιμένουμε ακόμα πιο πολύ. Σήμερα περιμένετε πανικό μεγάλο. Πανικός, δεν εξηγείται αυτό που ζούμε εδώ τις απόκριες, πραγματικά. Ωραίο, αν δεν το δει κάποιος, δεν μπορεί να το καταλάβει. Όποιος δεν έχει κάνει απόκριες στη Σκύρο, δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει. Δεν έχει κάνει απόκριες. Συγγνώμη κιόλας, να κάνω το δικηγόρο. Όλοι για το μέρος μας το ίδιο λέμε. Όχι, καμία σχέση. Εγώ δεν είμαι από τη Σκύρο, εγώ είμαι από τα Ψαχνά. Ναι, αλλά εγώ μένω στη Σκύρο τα τελευταία 15 χρόνια. Καλά, σαν να είσαι από εκεί. Άρα... Μπορείς να συγκρίνεις τώρα τη Χαλκίδα με αυτό που γίνεται στη Χαλκίδα με αυτό που γίνεται στη Σκύρο. Στη Σκύρο δεν κοιμούνται 5 μέρες εκεί πέρα. Δεν έχω πάει να το δω, οπότε δεν έχω άποψη. Ωραία, αλλά... εξήγησε λίγο, σε παρακαλώ, τι γίνεται στη Σκύρο. Εξήγησε μου λίγο. Που δεν ξέρει. Κοίτα να δεις. Καταρχάς είναι η κουδουνάτη, έτσι. Τρέμει όλη η Σκύρο με τα κουδούνια. Βέβαια. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Άρα δεν κοιμάται κανείς. Δεν κοιμάται κανείς. Δευτέρα από το πρωί. Ναι. Με παραδοσιακές στολές στην πλατεία του νησιού χορεύουμε ασταμάτητα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Μιλάμε για χορό, μιλάμε πολύ για πανικό, χορό. Μιλάμε για. Δεν φαντάζεσαι, δηλαδή... δεν κοιμάται άνθρωπος εκεί. Απομονωμένο ξενοδοχείο υπάρχει. Όχι, όλοι στο κέντρο είμαστε εκείνη τη μέρα, δεν πάμε απομονωμένα. Να περάσετε τέλεια, να το ευχαριστηθείτε με την ψυχή σας. Πάρα πολύ. Να χαμογελάτε, να χορέψετε, να χορέψετε και για μας. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την αδερφή μου. Ευχαριστώ. Και χρόνια σας πολλά κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα, στο Κατερινάκη, καλημέρα. Καλημέρα στον Πέτρο που λέει να προσέχεις το Ελενάκι. Ποιο είναι το Ελενάκι, Πέτρο μου? Καλημέρα στο Σάβα. Γιώργο και Ελίνα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο Αντώνης μας λέει την καλημέρα του. Η Σταματία μας λέει την καλημέρα, βεβαίως. Η Έλσα, γυναίκα. Η δύναμη που λειτουργεί φανερά ή κρυφά για να δώσει δύναμη και να ισορροπήσει καταστάσεις. Λέει. Ωραία, παιδιά, να στείλετε quote σήμερα για γυναίκες. Ναι, ναι, κάτσα βρω κι εγώ μερικά. Να μας στείλετε quote για γυναίκες. Εγώ έχω βρει ένα-δύο, θα τα βάλω σε λίγο. Αλλά να μας στείλετε quote στο 697-800-1048, είτε όμορφα είτε περιποιημένα. Ξέρετε εσείς τώρα, ξέρετε. Αυτά που εμπνέουν τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που προκαλούν συνέστημα. Σοφά λόγια θα γράψω εγώ. Από γυναίκες. Γυναικών. Εγώ λέω να βάλει το δικό σου. Γιατί οι γυναίκες μόνο σοφά λόγια λένε. Εγώ λέω να βάλει το δικό σου. Ναι. Δεν έχεις πείσει μια σοφία, κάτι. Η Meryl Streep, δεν λυπάμαι που γερνώ, είναι ένα προνόμιο που πολλοί δεν το είχαν. Αυτές είναι οι γυναίκες, παιδιά. Τι δεν είχανε, να γεράσουνε. Βέβαια. Να, δεν προλάβανε. Βέβαια. Σπάτησε το τρένο. Μαλβίνα Κάραλη, άντρας είναι αυτός που σου διασφαλίζει μια τέτοια γυναικεία προστατευμένη ζωή, ώστε αν χρειαστεί να την αφηγηθεί στη μάνα σου, να μην τραπείς, να μην σε λυπηθεί, να μην ανησυχήσει. Αυτό. Τη Κάραλη το έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά αυτά που λέει η Κάραλη. Όλα είναι έτσι. Κατάλαβα. Ναι. Για τους άντρες δεν έχει γραφτεί τίποτα. Το να βρει μια γυναίκα σύζυγο είναι τέχνη, το να τον κρατήσει είναι εργασία, κύριε. Τι το λες εμένα. Εσύ κράτα τον. Κάθε γυναίκα έχει ηλικία που τη πάει, λέει η Coco Chanel. Όλα αυτά που διαβάζουμε τώρα ήταν από τις παλιές γυναίκες. Δεν έχω δει καμιά φρέσκια να βγάλει καμία τέτοια. Είναι σοφά λόγια γυναικών των Zeros, περίμενε. Ναι. Δεν είναι διαθέσιμος. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα και στον Ιγνάντη. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber και να μας στείλετε quote για γυναίκες. Καλοπροαίρετα, τον 80's, τον του 2018. Στιχάκια θέλουμε, στιχάκια. Στιχώστε σήμερα στο 697-800-1048. Ετοιμαστείτε, παιδιά, 62-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 
κερδίζετε ένα ρολόι Ούζου από το Ήπο Ήπο.
Δεν υπάρχουν πολλές προκλήσεις στη ζωή σου σήμερα, εσύ που είσαι γεννημένος 8 Μαρτίου. Σήμερα πετυχαίνεις, συνήθως μάλλον, πετυχαίνεις στα επαγγελματικά σου. Επιχείσα. Αλλά πιο πολλοί σας θεωρούν πολύ πιεστικούς. Σαν σύντροφοι είστε γενναιόδοροι και ευγενικοί. Έχετε την ανάγκη να δημιουργήσετε το δικό σας δρόμο και να είστε εσείς το αφεντικό. Α. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο Γιάννης ο Πάριος, ο Μπάμπης ο Στόκας και η Πέγγι Ζήνα. Σήμερα γιορτάζει η μισή ελληνική δισκογραφία. Εντάξει, μισή, γιατί δεν έχουν τη θέση. Χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα, μέχρι τα γενέθλιά σας. Και βέβαια, ο πρώτος που θα καλέσει τώρα στο 22-210-62-700 ένα ρολόι ούζου από το ΥΠΟ-ΥΠΟ είναι τελείως δικό του να το πάρει στα γενέθλιά του να το ευχαριστηθεί. Όλοι εσείς λοιπόν σήμερα που έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, και εμείς το ονοματάκι σου? Καταρίνα. Καταρίνα, έχεις γεννηθεί την ίδια μέρα με τον Γιάννη τον Πάριο? Ναι, ναι. Και με τον Μπάμπη τον Στόκα. Μάλλον. Και την Μπέγκη Ζινά. Και την Μπέγκη τη Ζινά. Ναι, ναι, και την Μπέγκη. Άντε, βρε, χρόνια πολλά, βρε. Συγχαρητήρια, τα πόσα κλείνει σήμερα. Δεν τα λέμε αυτά. Έλα, τον ολόκληρο ρολόι θα σου δώσουμε με τόσους δείχτες μέσα. Δεν είσαι υποχρεωμένη, δεν είσαι υποχρεωμένη. Κάτσε, για πες μου λίγο καλημέρα. Καλημέρα. Για να καταλάβω λίγο από τη φωνή, να ακούσω λίγο τη φωνή, να ναι, κρίνω λίγο. Ωραία, θα σου πω εγώ. Καλημέρα. Θα σου πω εγώ. Καλημέρα, Γιώργο. Τι δεν κατάλαβες, ότι είμαι 15. Καταλαβαίνω πότε προσποιείται τη φωνή. Νομίζω ότι σήμερα κλείνει τα 31. Καλά, μην πεις ούτε ναι ούτε όχι. Τι πολλά είπα. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να σε ενημερώσω για το ρολογάκι σου. Καλημέρα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα να σας πω ότι έχουμε ένα ζωδιακό προφίλ το οποίο είναι. Τι να σου πω τώρα, φωτιά. Και λαύρα. Φωτιά για τα ζώδια της φωτιάς. Είναι ό,τι πρέπει για Παρασκευή. Κατάλαβα. Σήμερα έχουμε σελήνη στον κρυό. Έχουμε πάθος, έχουμε δυναμικότητα, έχουμε εγωισμό όμως λίγο. Είμαστε ευνοημένοι και εμείς που είμαστε της φωτιάς, αλλά και τα ζώδια του αέρα. Σε λίγο έχουμε τα ζώδια. Εγώ με του νερού. Του νερού, του νερού, γότα. Εσύ γότα. Είσαι σήμερα στους αυτούς που δεν θα πάθουν κάτι, μη φοβάσαι. Α. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν γελάει γι' αυτό, εντάξει. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τσακ στη μέση μας. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου και να βρίσκεστε, σας καλημερίζουμε. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, τη διάθεσή μας, τα φιλιά μας, τα πάντα μας, όλα μας. Στο Cafe Morning Show, εδώ στον αέρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Και ετοιμαστείτε, παιδιά, 22-210-62-700. Έχουμε τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρνουν εμπόδια. Ένα ζώδιο δεν θα υποθεί και σήμερα, βέβαια. Είναι σήμερα τα ζώδια έτσι για γυναίκες ή είναι για όλους μας? Κανονικά. Κανονικά. Η μέρα είναι ίδια όπως όλες οι υπόλοιπες. Είναι τα ζώδια της Παρασκευής. Μάλιστα. 22-210-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας μόλις καταλάβετε το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Λέων, τώρα θα καταφέρεις να εκπληρώσεις αρκετά μεγαλόπνοα σχέδια και στόχους, αλλά οφείλεις να τα σχεδιάζεις με γνώμονα τη λογική και τη σύνεση. Lucky number το νούμερο 6. Καρκίνος, η αποφασιστικότητά σου να πετύχεις επαγγελματικά αλλά και η επιθυμία σου για δημόσια αναγνώριση σε κάνουν τον απόλυτο νικητή στην καριέρα. 16. Εγώκερος, είσαι ιδιαίτερα διαισθητικός και καταφέρνεις να καταλαβαίνεις τις προθέσεις των συνομιλητών σου. 5. Κριός, σήμερα με τη σελήνη στο δικό σου ζώδιο θα έχεις σαφώς τονισμένη αυτοπεποίθηση, δυναμικότητα και διάθεση για να κάνεις νέα ξεκινήματα. New beginnings. 17. Κάντα λίγο πιο όμορφα σήμερα, γιορτάζεις κιόλας, έχεις πολλές ιδιότητες που γιορτάζεις σήμερα. Ζυγός, το ζητούμενό σου τώρα είναι να υπάρχει δικαιοσύνη και ισορροπία στις επαφές σου, γι' αυτό και τώρα είναι η ιδανική στιγμή να πλησιάσεις ένα πρόσωπο στο παρελθόν που είχατε τσακωθεί. 42. Ο ζυγός θα έρθει σε επαφή σήμερα με. Τσακωμένο. Πού τσακώθηκε, ξέρουμε. Ταύρος. Επιδίωξε τώρα να κινηθείς παρασκηνιακά και θα δεις τι πραγματικά μπορείς να κάνεις στην παρούσα περίοδο. 34. Τοξότης. Θα έχεις μια παιχνιδιάρικη, σχεδόν παιδική διάθεση. Ιδανική μέρα για εξόδους, διασκέδαση, καλοπέραση, κοινωνικότητα και απολαύσεις. 26. Έχω καιρό να βγω. Ναι. Έχεις κλείσει το σπίτι, κακομήρα μου. Κι όμως, όλη την εβδομάδα δεν έχω πάει πουθενά, Γιώργο. Άι, μαρή. Ούτε ένα καφεδάκι πρέπει να ήπια. Ναι. Και κλείστηκε στο σπίτι, δεν αντέχεις. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σήμερα είμαι μέσα. Να σου πω κάτι. Ναι. Με κοροϊδεύεις. Αλήθεια σου λέω. Άσε με. Πού πήγα? Μόνο που έρχεσαι εδώ, που κάνεις βόλτα, γελάμε, περνάμε όμορφα, είναι σαν να είναι έξοδο αυτό το πράγμα. Μιλάμε να βγω, παιδί μου, να χορέψω, να ακούσω μουσική, να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Κάνετε ώρες-ώρες κάποιες γυναίκες, κάνετε λες και δεν έχετε βγει ποτέ έξω. Καλά, δεν είναι ότι βγαίνει. Μ' αρέσει να βγαίνω, ρε παιδί μου. Δεν κάνω σπίτι να κάνω. Σήμερα θα βγω και αύριο θα βγω και την Κυριακή θα βγω και τη Δευτέρα θα βγω. Σκορπιός. Τα παιδιά που θα είναι. Θα καταλάβεις ότι οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές και κάνουν τη διαφορά. Είναι η κατάλληλη μέρα σημερινή, φίλε μου Σκορπιέ, για να ξεκινήσεις σωστή διατροφή ή να κάνεις αλλαγές στην εμφάνισή σου. 33. Τι αλλαγή να κάνω, τι χρειάζομαι? Θα μπορούσες να βάψεις τα μαλλιά σου τα μισά ξανθά. Γιατί? Το είδα κάπου χθες στο Instagram. Κάποιος απέναντι μια φωτογραφία του. Είναι και στο MasterChef ένας. Που έχει κάνει το, από πάνω το λοφείο ξανθό. Άμα το κάνεις λίγο έτσι. Τι?
Όχι. Όχι, να κάνω τα μουσια άσπρα όλα. Δεν θες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Τι να κάνω, τι δηλαδή, τι χάλι έχω για να το φτιάξω. Όχι, δεν το λέμε έτσι. Να κάνεις κάτι διαφορετικό, όχι ότι σε χάλι. Ρε παιδί μου, τι ωραία, τι θα μου πηγαίνει να κάνω. Για σκέψω. Δοκίμασε πράγματα, ρε παιδί. Ωραία, ωραία. Θα βάλω ένα στυλό σε αυτή. Παρθένος. Θα υπάρξουν σπουδαίες και. Συγγνώμη. Έλα. Έκανα λάθος. Ήθελα τον Παρθένο να μην τον πω. Κάτι δεν τον είπα. Εντάξει, δεν είπαμε τον Παρθένο. Αυτό τον πω, εντάξει. Παρθένος. Τι θα πεις το. Θα υπάρξουν σπουδαίες και αρκετές εξελίξεις σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Κυρίως με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. 28. Υδροχός. Δεν ξέρει τι να πηδήξεις τώρα. Υδροχός. Κερατών. Προσπάθησε να επικοινωνείς κυρίως με γραπτά μηνύματα, αφού εκφράζεσαι καλύτερα μέσω του γραπτού λόγου. 27. Δεν λέω άλλα. Εντάξει. Ξέρω εγώ τώρα, τώρα νευρίασα τώρα. Δεν ξέρουμε τι πηδήξαμε. Γιατί μου αποσπάσει την προσοχή, εσύ φταίς. Εσύ με ρώτησες. Εσύ φταίς. Εγώ δεν μίλησα σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά, εσύ? Χρόνια σας πολλά. Α, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χρόνια μας πολλά. Επίσης, κορίτσι μου, πώς σε λένε? Μαρλένα. Γεια σου, Μαριλένα μου. Τι ζώδιο είσαι? Λέων. Λέων. Και τι επίδειξε η Ελίνα, άμα κατάλαβες, πήρες χαμπάρι. Λοιπόν, το δίδυμο και τον ιχθύ. Το δίδυμο και τον ιχθύ. Ελίνα. Όχι. Ναι. Ναι ή όχι. Έχεις δίκιο. Το δίδυμο δεν καταλάβει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί δεν βγάζουμε άκρη με την Ελίνα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή σου, σπουδάζει με τα δωράκια σου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάλι καλά που πήρε τηλέφωνο το κορίτσι. Το δίδυμο δεν το είχα καταλάβει ότι τον είχα πηδήξει. Μάλιστα. Δίδυμη. Μπορείς τώρα να εκπληρώσει τη μακροπρόθεσμα σου σχέδια και όνειρά σου. Πες ναι. Εγώ να πω ναι. Στη συμβουλή ενός φίλου σήμερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. 23. Ναι. Ψαράκια, αν είσαι ελεύθερος, ένα πρόσωπο θα σου δείξει σήμερα έμπρακτα το ενδιαφέρον του για σένα. Και θα σου πει. Αν είσαι δεσμευμένος, θα απολαύσεις αισθησιακές στιγμές με τον σύντροφό σου. Ναι. 37. Ναι. Έλα, Γιώργο, πάμε. Έλα, Ελίνα. Βάλ τραγούδι αγόρι. Έλα, χρόνια πολλά, Ελίνα. Βάλ τραγούδι αγόρι. Τι δώρο θα ήθελε σήμερα για τη γιορτούλα σου που γιορτάζεται σήμερα? Δεν θέλω κάτι. Δεν χρειάζομαι αυτή τη στιγμή κάτι. Χρειάζομαι κάτι την παραπάνω εβδομάδα. Αυτό κρατήστε το. Δεν χρειάζεται τίποτα αυτή τη στιγμή. Και τα emoji θα αρχίσουν ζιγούλια-ζιγούλια να κατακλείσουν τον κόσμο. Why? Ξεκινάμε με τα emoji τα οποία πλέον θα μπορούμε να τα βάλουμε και στις πινακίδες κυκλοφορίας μας. Ναι, τα emoji. Δηλαδή, χ, αλφα, χ, 45-15 παράδειγμα. Ναι, ναι. Βάζεις δίπλα ένα emoji με τα γυαλιά. ή το emoji που κλαίει από τα γέλια. Ναι. Ή το emoji το θυμωμένο, ας πούμε. Ναι, ανάλογα για τον καθένα, λέει, έρχονται οι πινακίδες αυτοκινήτων, ξεκινάει από το εξωτερικό βέβαια. Οι πινακίδες αυτοκινήτων με στο τέλος emoji. Το emoji που χαμογελάει και έχει καρδούλες. Ναι. Είμαι ερωτευμένος τώρα. Κάποιος που είναι νέος οδηγός. Θα βάλει το emoji. Με τα γυαλιά μοιοπίας. Τα γυαλιά μοιοπίας ή να βάλει το emoji που βρίζει. Γιατί ο πίσω σίγουρα θα βρίζει. Έλα μωρέ. Αντιγιανή. Ποιο είναι το emoji που βρίζει? Α, αυτό που πετάει τα. Ναι. Λοιπόν, και έρχονται και άλλα emoji τώρα, τα οποία άσχετα με πινακίδες, έρχονται για τα social media. Ναι. Γιατί θυμάστε το emoji που λέγαμε το τόσο το. Ναι, με το μόριο του. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, έρχονται τα emoji για την έμινορις. Για τις γυναίκες. Για μένα. Έχω εγώ περίοδο. Λοιπόν, το οποίο θα είναι, παιδιά, βλέπω τα σχεδιά και τα νέα emoji που έρχονται. Είναι κόκκινες σταγονίτσες. Πώς είναι οι σταγόνες βρακές? Σε κόκκινο. Μα είναι δυνατό. Θα είναι ένα βρακάκι λερωμένο κόκκινο. Έχουν τελειώσει από θέμα δημιουργικότητας. Δεν έχουν δημιουργικότητα. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, σούρθανε σένα τα ρούχα σου. Ναι, γιατί πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Και θέλει να στείλει τη φίλη σου. Όχι να το βάλει στα. Στέλνει μηνύματα μεταξύ του. Θα σε γράψω, διαθέτησα. Ναι, μπορεί να τη στείλει ένα εικονίδι όπου έχει εδώ πέρα μια σερβιέτα. Σε λίγο δεν θα μιλάμε. Θα στέλνουμε emoji. Δηλαδή, τα πάντα θα τα κάνουμε με emoji, μα είναι δυνατόν. Πλέον θα μπορείτε να στείλετε μια σερβιέτα, ένα βρακάκι το οποίο είναι λερωμένο και σταγονίτσες κόκκινες. Δηλαδή, όσε πιο πολλές βάλεις, είναι αρχές της περίοδου. Είμαι πρώτη μέρα. Ούτε αυτό το γράφω. Και αυτό με emoji το γράφω. Είμαι δεύτερη. Τελειώνω τώρα. Πάμε για μπάνιο. Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες μείνανε. Η σερβιέτα λίγο πιο λερωμένη. Αυτά είναι τα emoji τα οποία θα τα δούμε σε λίγο καιρό στα social media. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο που λέει χρόνια πολλά στις γυναίκες, κουράγιο σε εμάς τους άντρες. Καλημέρα στο Σάβα που λέει πέστα ρε Γιώργο. Γιώργο, θέλει να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα στην Έλενα που λέει πέστα, χαχά, σπαστικές μέρες, όλο πουθενά δεν πάνε και όλο έξω είναι. Καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα αυτό που πάει ακριβώς. Στα κορίτσια μάλλον. Ναι, γιατί επειδή μου σου λέει με την έννοια ότι γκρινιάζετε, γκρινιάζετε, δεν βγαίνετε, αλλά οι περισσότερες έξω είσαστε. Ακόμα και για δουλειές που πάτε έξω, έξω δεν είσαι. Εντάξει, έξω είμαστε, δεν είπα δεν είμαστε. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε όλη μέρα έξω. Ναι. Έξω δεν είσαι. Καλημέρα στο Βασίλη που λέει καλημέρα χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Όσο για αυτό που λέγατε, αν η γυναίκα βγαίνει μόνη της για ποτό, κάτι δεν πάει καλά, να ξέρετε. Βασίλης από Χαλκίδα. Βασίλη, δηλαδή.
Μάλλον ο Βασίλης είναι από τους άντρες που δεν αφήνει τη γυναίκα του να βγει. Όχι, αλλά σου λέει για να συμβεί αυτό κάτι βλέπει. Δηλαδή, αν μια γυναίκα, Βασίλη μου, πάει για ποτό με τις φίλες της, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα εξαρτιούνται από την ώρα. Ποια ώρα, παιδί μου? Τι ώρα θα γυρίσει? Γιατί? Γιατί πιένει για ποτό. Ενώ άμα θέλει να την κάνει την. Δεν μπορεί να την κάνει μεσημέρι. Όχι, μπορεί να την κάνει και στο γραφείο. Άρα τι. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει ωράριο αυτό. Ναι, ναι. Όχι, λέω ρε παιδί μου, η ώρα. Ναι. Παίζει ρόλο. Ναι, ναι. Δηλαδή, βγαίνει για ένα ποτό. Τι ώρα υπολογίζει πρέπει να γυρίσει? Αφού κατά τι 10 γύρω, κάτι μία. Κάτι μία. Σωστό. Ναι. Σωστό. Υπάρχουν οι άλλε που γυρνάνε κάτι 5. Αυτό τώρα. Άμα σε πάρει συζήτηση και ξεκινήσει και μιλά για τον Τσίπρα, α πούμε, αυτό, και για το. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Βγαίνεται... Άμα μιλά για το Κυπριακό, έχουμε θέμα, κατάλαβε. Βγαίνεται για ποτό. Ναι, ναι. Έτσι. Λέει, θα βγω για ποτό, λέει, ναι, με μια φίλη μου, γιατί έχουμε να συζητήσουμε θέματα. Ναι, 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 έχουμε. Και πάνε σε κλαμπ. Εκεί, άμα έχει τρόπο και εκεί συζητά. Πώ συζητά, αγαπητέ, πώ έχει πάρει το αυτή το. Με τα μάτια. Με τα μάτια του άλλου. Έλα τώρα, σα μάθαμε. Καλημέρα στον Φώτη, στην Έλσα. Καλημέρα στον Θάνο, στη Ματίνα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μα στο Viber. Δεν ξέρω, λέει, για του άλλου. Εμένα ο άντρα μου λέει συνέχεια να βγαίνω και περισσότερο, που είναι, και περισσότερο λέει που είναι Μπαχάμε. Λέει η Έλσα. Ο άντρα είναι Μπαχάμε. Ναι, είναι στι Μπαχάμε. Και λέει, βγει και λίγο έξω. Εντάξει, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Μαριλένα. Μίλησε μας. Δυστυχώς δεν μας μιλάει. Μαριλένα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Χρήστο. Χρόνια πολλά, Έλληνα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Χρόνια πολλά, Έλληνα, λέει ο Φώτης. Ευχαριστώ, Φώτη μου. Καλημέρα στην φίλη που στέλνει φίλο το ανέκδοτό του. Επίσης, καλημέρα στο Θάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, έστειλε μια εικόνα ο Θάνος. Όπου είναι 8 Μαρτίου που ένας άντρας προσφέρει λουλούδια στη γυναίκα, ναι, του. Και 9 Μαρτίου ένας άντρας σπρώχνει τη γυναίκα του από τον κρεμό. Καλημέρα. Καλημέρα στο Ματινάκι. Καλημέρα και στο Μαράκι. Καλημέρα στο Σάββα, βεβαίως. 697-800-1048 και www.socafm.gr. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, 22-210-62-800 και επικοινωνείτε μαζί μας, στις γυναίκες σας, στις φίλες σας, στις αδελφές σας, στις ξαδέλφες σας, στην γιαγιά σας, στη μαμά σας. Σήμερα έχω βόλτα στην Αβάντων, έχω κομμωτήρια, θα πάω, ρούχα θα αγοράζω, βόλτα θα κάνω, έχω ετοιμαστώ για τριήμερο, βέβαια. Σε σου είπανε χρόνια πολλά τώρα το πρωί? Όχι. Και πήρα τον άντρα μου πρώτα. Το μιλήσατε δηλαδή, αλλά ναι, δεν, ναι, δεν σου είπε χρόνια. Είπαμε πολλά. Είπαμε κάτι που πρέπει να πάω να κάνω κάτι δουλειές. Ναι. Κάτι τι φάμε το μεσημέρι, τα παιδιά που είναι. Να, αυτά, κατάλαβες, ναι. Τα διαδικαστικά. Έχουμε και το καρναβάλι. Την Κυριακή θα είμαστε στα Ινόφυτα. Σας περιμένουμε όλους. Θα περάσουμε ωραία. Έχουμε πάρει και τις στολές μας που είναι μυστικό και δεν τις αποκαλύπτουμε. Μην ξεχάσεις τις μπογιές. Ο Γιώργος πρέπει να βαφτεί πολύ, να ξέρετε. Να το κάνω και κουιζάκι αυτό. Πρέπει να τον βάψω. Εγώ θα τον βάψω. Αυτό φοβάμαι. Μην γελάς, εγώ αυτό φοβάμαι. Έχω πάρα πολύ ωραία προϊόντα μακιγιάζ. Μην φοβάσαι, δεν θα βγάλει σπυράκια. Θα είναι όλα ποιότητα ΑΑ. Τι, υπάρχει περίπτωση να βγάλω σπυράκια μετά? Εντά, ανάλογα. Μας που καλέσατε, είναι κάτι. Λοιπόν, και θα είμαστε στα Ινόφυτα, στο Δήμο Τανάγρα, την Κυριακή αυτή, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Σας περιμένουμε όλους. Ο Πάνος Καλίδης και η Ειρήνη Παπαδοπούλου είναι οι καλλιτέχνες που θα μας απογειώσουν λίγο μετά τις 4 στο Δημοτικό Σχολείο Ινοφύτων. Σας περιμένουμε όλους να γίνει χαμός την Κυριακή αυτή. Να καλημερίσουμε τη φίλη την Άννα, ναι, που μου έστειλε μήνυμα στο Instagram. Γεια σου, Άννα, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Το ψάχνουμε, Άννα μου. Το ψάχνουμε. Έχουμε κολλήσει, προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό που εννοείς. Έχει στείλει μήνυμα, λοιπόν. Έχει πάρει ένα βιντεάκι μας από, ναι, το Instagram και μου στέλνει και μου λέει ότι αν παρατηρήσεις, λέει, την αφίσα πίσω, το κάδρο πίσω από τον Γιώργο, και έχει κυκλώσει το σημείο. Το σημείο. Αν το παρατηρήσεις, λέει, πολλή ώρα, η στάμπα φαίνεται σαν. Δύο. Σαν δύο, ναι. Σαν δύο, να αφού έχει γράμματα μέσα. Ποια στάμπα. Λίγο πιο εκεί να δω, μωρέ. Έλα, κάνω στην άκρη. Ποιο το όμικρο. Σοκ γράφει και είναι σπλάς ουσιαστικά το σχήμα, Άννα μου. Τώρα έχω κολλήσει. Α, μήπως λέει το όμικρον που κάνει πάνω μία τσαχπινιά, λες και είναι, μην πω τι είναι. Τι είναι τσαχπινιά? Το καλλιγραφικό το όμικρον, παιδί μου. Τι... Όχι, έχει κυκλώσει και το αυτί σου όμως. Λες το αυτί μου να κάνει. Είναι... Άννα μου, μας έχεις κολλήσει πρωί-πρωί, να ξέρεις. Να πάω στο φουστάνο να το αλλάξω. Αμάρε, Άννα, πρωί-πρωί έχουμε φαγωθεί να βλέπουμε το κινητό. Λοιπόν, Γεωργατζής μαζί μας καθημερινά, το κατάστημα που βρίσκεται Κριεζότο 71 στην πόλη μας και έχει ετοιμάσει τα πάντα για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Τι έχει το Σαρακοστιανό τραπέζι? Έλεγα χθες με τη μαμά μου, κάτι λέει, ποιος θα μαγειρέψει καθαρά Δευτέρα. Από ό,τι βλέπω, κανείς δεν πρόκειται να μαγειρέψει καθαρά Δευτέρα. Μπριζόλες θα φάμε, τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό. Πάλι. Είναι ότι. Έλεγα εγώ ότι είναι μπελαλίδικο, ρε παιδί μου. Ναι. Να φτιάξεις, λέω, πράγματα και μου λέει σιγά. Α φτιάξει μαυρομάτικα φασόλια. Είναι, λέει, λιτοδίαιτη ημέρα κανονικά. Μα καταρχάς. Ελιές,
φασολάκια, φασόλια, συγγνώμη, και ταραμά θέλει. Η καθαρά Δευτέρα είναι και εύκολη στο φαγητό. Δηλαδή, και να μην μαγειρεύσει, ανοίγει 5-6 κονσέρβες τέτοιου τύπου, καλαμαράκια, παίρνει από τον Γιωργατζή ντομάτες, αγκουράκι, παίρνει τέτοια πράγματα που είναι εύκολα γρήγορα. Ναι, ναι. Και άμα θε θαλασσινό, ανοίξει 5-6 κονσέρβες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι όμω. Πάση περιπτώσει, σου λέει τώρα εδώ ότι μπορεί να βρει μεγάλη ποικιλία μανιταριών. Ορίστε. Οπότε ψήνει μανιτάρια, τελείωσε. Ωραία, πάντα μανιτάρια. Μετά έχει το χαλβά με τη λαγάνα δίπλα. Έχει το χαλβά φτάνει. Από το Γιωργατζή. Πάρε αυτό με το χαρουπόμελο, είναι πολύ ωραίο. Φτάνει. Μαυρομάτικα φασόλια. Μέσα σε μαρουλάκι, άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι, το ανακατεύει έτοιμη σελατίνα. Νοικοκυρά μου, νοικοκυρά. Σε έχω τρελάνει τώρα. Σε έχω πεθάνει. Με βιάζει τώρα. Λοιπόν, τουρσί πολύ δίκο που σε δίνω. Πιάσε με, πιάσε με. Πω, πιάνω. Καραπανάκι. Το κόβει, το βάζει σε πιατάκι, έτσι το κάνει και σχηματάκι κύκλο. Ναι. Το παίρνει όλο τρώει. Το βουτάμε στον ταραμά, έτοιμο και το ραπανάκι. Άτσα, να κυβούτες. Ε, εντάξει, παιδε, πόσο πεινάτε. Πόσο να φας. Εντάξει. Καταρχάς θα φάτε 2 κιλά λαγάνα. Βέβαια. Φουσκώσατε. Πριστήκατε. Γεωργατζής χρειαζόταν 71 στην πόλη μας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, λέμε. Καλή σας μέρα, το Show Cafe Morning Show είναι εδώ. Καλημέρα σε όλους εσάς, καλημέρα και στις γυναίκες βεβαίως που γιορτάζουν. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευή 8 Μαρτίου, ωραία μέρα σήμερα για να κάνεις βόλτα στην Αβάντων και να ψωνίσεις και να αγοράσεις ωραία ρούχα από τη Χρυσά τα Τρίαντα Φύλλου που έχει εξαιρετικές τιμές. Λευκή νύχτα έχουμε αύριο στην πόλη μας. Θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Θα γίνει χαμός με πολλές προσφορές. Και στη Χρυσάντα λοιπόν θα πάτε στα City Boutique Αβάντων 55 και Αβάντων 37 και θα πάρετε ωραία ρούχα. Έρχονται και ανοιξιάτικες βεβαίως. Μέρες, οπότε πάμε στα ανοιξιάτικα ρουχαλάκια, σε ωραία πουκάμισα, ωραίες αέρινες μπλούζες, ωραία παντελόνια, ωραία φορέματα, είτε θέλεις πρωί είτε θέλεις πιο βραδινό ντύσιμο. Στη Χρυσάντα θα τα βρεις όλα αυτά. Καλημέρα στην Ντιανιέλα, στην Ήρη, στον Βασίλη, στην Έλσα, στον Χρήστο, σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα για να καλέσουμε τα αγαπημένα τους πρόσωπα σήμερα που γιορτάζουν και όλα. Λίγο υπομονή, θα κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και σήμερα. Λοιπόν, στη Δανία βρήκαν τον τρόπο που τους κάνει πιο ευτυχισμένους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Δανείοι δηλαδή είναι πιο ευτυχισμένοι. Η δανέζικη αντίληψη είναι η πιο σωστή στο να διώξεις το άγχος. Το κόβουνε μαχαίρι. Είναι λέει ο πιο πανεύκολος και απίστευτος τρόπος. Ονομάζεται Higg, τώρα λέγεται. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Εστιάζει το συγκεκριμένο πράγμα σε οτιδήποτε γεμίζει τον κάθε άνθρωπο. Θέλει να τον κάνει να χαλαρώσει λίγο από την πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, ναι. Πρέπει να αποδεχθείς και να επανέλθεις στην πραγματικότητα. Είναι ένας τρόπος αποδοχής του τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Περίμενε να αποδεχτώ τι. Ναι, τι κάνεις τώρα. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, κάθεσαι έτσι. Τα νάσκελα. Ναι, βάζεις τα χέρια πίσω από τον αθένα. Σαν να κάνεις κοιλιακό τύπου, αλλά κάθεσαι εκεί. Κάνεις αυτό. Αυτό είναι όλα θα πάνε καλά. Όλα οκ. Μην το λες έτσι. Βαριέσαι να πεις και το καλά. Πες. Όλα καλά. Περίμενε. Πες. Όλα καλά. Πες μετά, πες. Έλα. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Μπράβο. Συνέχισε να κάθεις έτσι. Μετά πες. Μην ανησυχείς για τίποτα. Μην ανησυχείς για τίποτα. Αυτά τα τρία να πεις τελείωσε. Έχεις τώρα άγχος. Απολύεσαι. Έχεις τώρα άγχος, πες. Και έρχεται το αφεντικό, σε βλέπει τα νάσκελα αραχτό στην καρέκλα του γραφείου. Τα πόδια πάνω. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι έγινε, παιδιά, γιατί κάνεις έτσι. Τι λάθος ήταν αυτό που έγινε στο λογιστήριο. Αυτά συμβαίνουν. Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα. Μην ανησυχείς για τίποτα. Θα λυθεί μόνο του. Όλα οκ. Πάνε καλά. Σήμερα, παιδιά, 8 Μαρτίου, η Παγκόσμια ημέρα. Σε 5 λεπτά είμαι έτοιμη. Σε 5 λεπτά κατεβαίνω. Μόλις μπαίνω στο μπάνιο δηλαδή. Αυτό σημαίνει μόλις μπαίνω στο μπάνιο. Κλασικό παιδί. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο τον Αντρέα που μας παίρνει τηλέφωνο και μας είπε τον σωστό τρόπο, λέει, για να κάνουμε κοιλιακούς. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο σαλόνι μας. Ναι, ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε, μπαίνεις στο σπίτι, πας στο σαλόνι, αράζεις το καναπέ, τουρλώνεις την κοιλιά και λες: κοιλιά, ακούς. Ναι, ναι. Κοιλιά, ακούς. Κοιλιά, ακούς και χαϊδεύεις. Ναι. Κοιλιά, ακούς. Ναι. Δεν το καταλάβει. Κοιλιά, ακούς. Κοιλιακούς. Κοιλιακούς. Α, κοιλιακούς. Αντρέα δεν είναι από εκεί. Καταστραφή εδώ πέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Την καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτη. Σας ακούω και μου φτιάχνετε την ημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στο Βασίλη από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Κώστα που μας λέει αγαπούλες. Good morning. Γεια σου, αγαπάκι. Καλημέρα, αγαπούλες. Πλέον είναι ο Κώστας ο Αγαπούλας. Του μήνε. Ο Κώστας ο Αγαπούλης. Ο Αγαπούλης, ναι. Καλημέρα στην Ντανιέλα. Σε όλες τις γυναίκες βεβαίως χρόνια πολλά. Η Σοφία στέλνει το μήνυμά της. Το wake up call της βεβαίως. Η Έλσα, η Ειρήνη.
Και 8 Μαρτίου σήμερα η μέρα της γυναίκας, πολύ γνωστό για μητέρες, αδελφές, ξαδέλφες, θείες, γιαγιάδες, μητέρες, όλα τα σχετικά. Το γυναικείο φίλο γιορτάζει σήμερα και δεν μπορώ να σας αφήσω εγώ χωρίς ζώδια και γυναίκα. Ναι, βέβαια. Ποια είναι η πιο νοικοκυρά βάσει του ζωδίου της? Μάρε Γιώργο, δηλαδή στην παγκόσμια μέρα της γυναίκας το πάση στην νοικοκυρά. Για να δούμε, εσύ ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο νοικοκυρωμένο ζώδιο? Τοξότης. Μακράν. Όταν κάνουμε γενική, όχι αστεία. Όχι αστείευεσαι. Μάλιστα, μάλιστα. Η κοπέλα που έρχεται βοηθάει τη ζώδιο είναι. Αυτό το θυμάμαι. Έτσι, με βοηθάει. Λοιπόν, σε λίγο θα ανακαλύψετε ποια είναι η πιο νοικοκυρά. Ναι. Βάση τη ζωδία του, σε πάρα πολύ λίγο. Εσύ πιστεύεις οι τοξοτίνες? Εγώ πιστεύω, ναι, και οι δίδυμοι, μαμά μου, σίγουρα. Διδυμίνες, για να δω. Ναι, σκοτωθήκατε σε αυτό το σοϊ. Το παπιλέικο είναι. Λοιπόν, και τελικά ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο νοικοκυρά? Η μαμά μου λέει: θες να μου πεις, άντε, εμένα μπορείς, για μένα μπορείς να μπλέσεις ό,τι θέλεις κάθε μέρα. Τι να κάνω εγώ, παιδιά, τα έχω γράψει εγώ. Για τη μάνα μου δεν σου επιτρέπω να πεις κουβέντα. Της μάνας σου το ζώδιο είναι μαντάρα. Εντάξει, είναι από τις γυναίκες. Από τη μάνα σου πριν πήρες. Είναι από τις γυναίκες η μαμά μου, θα σου πω τι κάνει, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ και να έχω άπλυτο πιάτο. Δεν μπορώ. Έχω πρόβλημα σε αυτό. Α, γι' αυτό βάζει τα παιδιά τα πλένουν μόνο. Λοιπόν, εντάξει, μα φάνε να τόσο γιατί με το πλύνουν. Δεν μπορούν από τώρα να μαθαίνουν. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, η μαμά μου, ας πούμε, είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ και να έχει ένα άπλυτο πιάτο. Στίβα, όχι. Αλλά θα πει το πρωί που θα κάνω τον καφέ, θα κάνω και τον νεροχύτη, κατάλαβες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νοικοκυρά. Παιδιά, εγώ θα σας πω βάσει ζωδίων. Ωραία, πάμε τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Η γυναίκα κρύο τώρα. Στην νοικοκυροσύνη. Δεν σκοπεύει να ασχοληθεί και πολύ σοβαρά με τα οικιακά. Δεν το έχει. Αν και θέλει, βέβαια, το σπίτι να είναι τακτοποιημένο. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνει η ίδια, δεν είναι δούλα. Ναι. Θα κοιτάξει να το κάνει καμιά καμαριέρα. Ναι. Θα κοιτάξει κάτι άλλο, θα κοιτάξει την καριέρα της. Μάλιστα. Η γυναίκα κρυός. Δεν θα ασχοληθεί με το σπίτι, θα βρει κάποιον άλλο να ασχοληθεί. Ναι. Ή θα μετακομίσει κάθε λίγο και λιγάκι. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, η γυναίκα Ταύρος. Η γυναίκα Ταύρος είναι εκείνη που θα φροντίσει να μην χάσει τίποτα από κοντά σου. Είναι η κυρά του σπιτιού. Α, η Ταυρίνα είναι έτσι. Η Ταυρίνα. Σόπα. Θέλει όλα να είναι στην εντέλεια, δεν αντέχει μέσα να μείνει το σπίτι ακατάστατο και βρώμικο. Δεν μπορεί. Ξυπνάει από μέσα της χαράματα, ξυπνάει χαράματα για να μπορεί να φροντίσει το σπίτι. Να, έχει κάνει λάθος αυτό. Αυτό που περιέγραψες μόλις τώρα είναι τοξοτίνα. Στάνταρ. Από το κεφάλι. Άσε μας λέει κανεί καλά λάθος τώρα. Δεν ναι, αρέσει. Συνέχισα. Κάτι δεν έχουμε φτάσει τοξότες ακόμα. Οι διδυμίνες τώρα. Αν και δεν φημίζεται για την νοικοκυροσύνη της, θέλει όμως το σπίτι ταυτόχρονα να είναι νοικοκυρωμένο. Ναι. Δεν πρόκειται με τίποτα κάθε μέρα να κάτσει να ασχοληθεί με το σπίτι. Ναι. Καλά, κάθε μέρα τι είναι να το κάνουμε το σπίτι. Παιδί μου να κάνει μια. Τα χοντρά που λένε. Ναι. Δεν θα τα κάνει κάθε μέρα. Θα το κάνει μέρα παραμέρα, ανά τρεις μέρες. Θα προσπαθήσει με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο να το δείχνει είναι καθαρό. Η διδυμίνα. Η διδυμίνα. Η μάνα μου. Ένα, ναι, γιατί ναι. Μπορεί να έχει κομμωτήριο, κατάλαβες. Ναι, πού να πάει. Τώρα μπορεί και νύχια μετά. Μετά το νύχι δεν πάει σκλωρίνη. Ναι. Θα αφήσει το χρώμα. Η γυναίκα καρκίνος τώρα. Περνάει πάρα πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και η καθαριότητα είναι το ατού της. Ναι. Δηλαδή πάμε και για καρκίνο γυναίκα. Ναι. Σπάνια θα πιάσει σκούπα. Και πώς θα είναι καθαρό το σπίτι? Το σπίτι ασκούπιστο είναι πάντα βρώμικο, να ξέρεις. Λοιπόν, η καθαριότητα, σημάζεμα και αυτά είναι το δυνατό της στοιχείο, το σημάζεμα. Ναι. Αλλά σκούπα δεν θα βάλει, δεν μπορεί. Λάθος. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί επίσης να σιδερώσει. Κι εγώ έχω θέμα. Με πονάει η μέση μου. Προτιμά να πει πονάει η μέση μου και να ξαπλώσω σε έναν καναπέ παρά να σιδερώσω. Δώσε μου να πλύνω 5 χιλιαδουζίνες πιάτα. Μη μου δώσει σίδερο. Η καρκίνος της αρέσει να διπλώσει τα ρούχα, τα σημάζευτα, ριχτάρια, τι μπορεί να έχει, αλλά μην τη βάλεις να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει, να σιδερώσει τέτοια πράγματα. Να κάνω μια επισήμανση που πρέπει να την πω στον αέρα δημοσίως, που πες για τις ταυρίνες και μου έχει μείνει ότι η ταυρίνα είναι. Έτσι, λοιπόν, έχω σελήνη στον Ταύρο. Εντάξει, το είπα. Το ψάχνεις μια ώρα. Σκεφτόμουν τόση ώρα τι έχω, τι στο διάλογο στον Ταύρο. Έχω τη σελήνη μου, τέλος. Στην τσέπη τον έχεις τον Ταύρο. Άσε ρε που την έχεις εκεί. Πάμε στις λιονταρίνες τώρα. Ναι, ναι. Είναι της τάξης και της οργάνωσης. Παραδοσιακή νοικοκυρά και ιδιαίτερα τακτική. Ναι. Ναι. Έχεις λιονταρίνα εσύ. Το κορίτσι, για πες. Γι' αυτό παραξενεύομαι. Ντροπή σου. Όχι, με την πορεία έγινε. Καταφέρνει να κάνει με απόλυτη επιτυχία την καθαριότητα του σπιτιού. Ορίστε. Θέλει να είναι περιποιημένο και ο χώρος της είναι η κουζίνα. Ναι. Εκεί νιώθει άνετα. Ναι. Το επιβεβαιώνεις. Την κουζίνα. Γενικά τη λιονταρίνα. Άμα θες πες και τίποτα άλλο. Έτσι και έτσι, έτσι και έτσι. Εγώ δεν την βρίσκω στην κουζίνα πάντως.
Πάει παντόφλα, παίζει σήμερα σε γονάρα. Παρθένος. Παρθενάκια τώρα. Λοιπόν, είναι συνεπής, τους αρέσει το σπίτι, δεν είναι καθαρό. Η Παρθένος ώρες-ώρες καθαρίζει και περιποιείται το χώρο που μένει. Ναι. Δεν θα κοιτάξει. Είναι και σάικο η Παρθένη, ο αδερφός μου. Ναι, δίνει μεγάλη βάση στην καθαριότητα και στην υγιεινή του χώρου. Δίνει πάρα πολλά έννοια στα μικρόβια. Ναι, δηλαδή αφιγραντήρα να έχει και ας είναι το σπίτι μαντάρα, καταλαβαίνεις. Δεν θέλει ό,τι ακάραια, δεν θέλει ακάραια, δεν θέλει μικρόβια. Ό,τι βλάψει την ατομική της υγεία. Όχι το σπίτι, το σπίτι χαίστηκα. Κρέμω τις σοβάδες. Ναι, ας έχει ό,τι να είναι. Αν έχει αφιγραντήρα, παιδιά, να φεύγει η υγρασία. Λοιπόν, πάμε στο ζυγό. Ναι. Η ζυγίνα. Καλή η ζυγίνα. Της αρέσει να ευχαριστεί τους επισκέπτες. Δίνει τα πάντα για να έχει το. Να πούνε τι καλή νοικοκυρά είναι αυτή. Ναι. Βέβαια είναι για τα μάτια του κόσμου. Η μαμά σου ζωή είναι. Εγώ καιρός. Ήδροχος. Εγώ καιρός νομίζω. Τι, πότε έχει γεννηθεί. Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, γενικά είναι πολύ καλή μαγείρισα, αλλά με την καθαριότητα της κουζίνας δεν τα πάει και πολύ καλά. Ναι, ναι. Βάζει βέβαια ένα πρόγραμμα για να μπορεί να τελειώνει και με αυτές τις δουλειές που είναι υποχρεωτικές. Ναι, ναι. Άρα την κατατάσσουμε στη μέτρια κατηγορία. Μάλιστα. Λοιπόν, οι σκορπίνες τώρα. Έλα, η Μενεγάκη. Τι είναι η Μενεγάκη. Δεν θυμίζει. Τα κάνει όλα μόνη, φάκι όλο στο κεφάλι, φοράει. Όλα. Όπω σκούπα, φαράσει και τέτοια. Όλα, παιδί μου. Όλα. Μενεγάκη. Δεν θυμίζεται και την αφοσίωσή τη και την επιμέλεια του σπιτιού. Θεωρείται ότι αυτά πράγματα δεν είναι για μένα. Ωστόσο, δεν είναι ακατάστατη. Ναι. Πάνω τη. Κοιτάει το σπίτι να είναι καθαρό, αλλά με κάποιου άλλου οι οποίοι θα το φροντίσουν. Βέβαια. Απλά φωνάζει του άλλου. Αν αποφασίζει να μείνει μαζί τη, να μάθει να μαγειρεύει. Δεν πρόκειται να φας από τα χέρια τη τίποτα. πάμε. Δοξοτήνα την κρατάω για το τέλο. Η οικογένεια ανήκει στι παραδοσιακέ γυναίκε. Κρατάω για το τέλο γιατί είναι οι καλύτερε. Ναι. Πιστεύει οι εγωκερίνες είναι παραδοσιακές. Φροντίζουν το σπίτι, τα άτομα που ζουν σε αυτό. Είναι τακτικές, είναι πάντα περιποιημένο και καθαρό το σπίτι. Ναι. Είναι η καλύτερη νοικοκυρά. Η πεθερά μου, ναι, συμφωνώ. Επιβεβαιώνω. Οι υδροχοήνες τώρα ανήκουν σε πιο νοικοκυρωμένα ζώδια και αυτά. Προς το τέλος δηλαδή. Είναι τακτικά άτομα, κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι σημαζεμένο μας και σε τάξη όλο το σπίτι. Ναι. Κάνει δουλειές όλη μέρα, ακόμα και σιδέρωμα. Μπορεί να κοιμηθεί και στον ύπνο της να βλέπει ότι σιδερώνει. Υδροχοήνες. Η ηχθής τώρα μαγειρεύει απίστευτα. Η κόρη μου. Μαγειρεύει απίστευτα καλά και της αρέσει η τάξη. Της αρέσει η τάξη. Στοιχίζει ρε παιδί μου τα μπολάκια. Πού την έχει τη σελήνη το παιδί μου. Δεν ξέρω. Είναι πιο τεμπέλα πεθαίνεις. Είναι από τα πιο οργανωμένα άτομα μέσα στο σπίτι. Ναι. Έτσι είναι Μαρή. Ποιος. Μα. Κανένας ποτέ. Είναι ηχθής. Είναι γειτόνισσα, είναι ηχθής. Είσαι εσύ νοικοκυρά. Όχι, το λέει μόνη της. Όχι. Είναι για άλλες ηχθείες. Λοιπόν, ηχθείς. Τα λέει το παιδί μου είναι όπου ξεντηθεί. Άμα ξεντηθεί στο χολ, στο χολ. Άμα ξεντηθεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας, εκεί θα τα αφήσει. Ηχθείς και νοικοκυροσύνη πάνε πακέτο. Πού ρε, κορίτσια. Πού καλέ. Λοιπόν, δεν αντέχει ούτε λεπτό να μείνει ακατάστατο το σπίτι. Είναι για τις άλλες ηχθείς. Σε καρδίστηκε καλέ γειτόνισσα που είναι για ψαράκι. Ο άντρας σου τι ζώδιο είναι. Λοιπόν, και τέλος οι τοξοτίνες. Έλα, πάμε, παιδιά, είμαστε νούμερο ένα. Πες το. Βάλε παλαμάκια, βάλε ό,τι θες. Είναι πάρα πολύ περιποιητικές. Ναι, ναι. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, καθαρίζει ό,τι βλέπει πεθερά. Άντε, θα μου πεις εσύ, εμένα τη βλέπει πεθερά, είσαι καλά. Γρήγορα και αν προλάβει. Εντάξει, μα έχουμε δουλειές να κάνουμε, δηλαδή. Άλλωστε, δεν θέλει να περνάει και πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι της. Εντάξει, αυτό μας αρέσει να είμαστε εκτός. Να είμαστε ελεύθερα όντα εμείς. Προτιμά να ασχοληθεί με τον ελεύθερό της χρόνο με άλλα πράγματα. Χόμπι, έχουμε χόμπι πολλά, ναι, βέβαια. Τώρα ξεκινάω καινούριο. Τι είναι? Θα κάνω στίβο. Το αποφάσισα. Το kickbox που πήγε. Το άφησα προς το παρόν. Κατάλαβες πότε να καθαρίσω η γυναίκα. Έχω τόσα πράγματα να κάνω κάθε μέρα. Κάτω από το χαλί. Σε παρακαλώ. Κάτω από το χαλί. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες. Άγραφοι. Που ισχύουν για όταν στέλνεις μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει να στέλνουν μηνύματα. Εγώ, εσύ, ας πούμε, είσαι από τους ανθρώπους. Είμαι μηνυματάκιας. Είσαι μηνυματάκιας εσύ. Είμαι. Ενώ εγώ είμαι τηλεφωνάκιας. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι κανόνες όταν στέλνεις μηνύματα. Καταρχάς, θα σου πω ότι πρέπει να χαλαρώσεις, δεν πρέπει να περιμένεις απάντηση στη Τσόνη και δεν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Χαλαρώσιμα. Μ' αρέσουν λοιπόν τα μηνύματα, ναι. Μη συνεχίζεις να στέλνεις μέχρι να σου απαντήσουν. Έτσι, μην γράφεις. Υπάρχουν αυτοί που λένε Συμφωνείς, Α, όχι, ούτε ερωτηματικό δεν στέλνω. Κοίτα, αυτό μάλλον το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Οι γυναίκες, δηλαδή σου στέλνει ένα μήνυμα. Βλέπει, παραδόθηκε. Και παίρνει, εσύ σκέφτεσαι τι να απαντήσεις ανάλογα την ερώτηση. Έχεις μια δουλειά. Έχεις μια δουλειά, σου τυχαίνει κάτι. Μιλάς στο τηλέφωνο. Γιατί μπορεί να πάρουν για δουλειά. Ναι, ναι. Και ξαφνικά βλέπεις ερωτηματικό. Τι έγινε, είσαι εκεί. Ακόμα. Και παραδίνονται κι αυτά. Λοιπόν, μετά, πες όχι στα σεντόνια. Δεν υπάρχει λόγος να στέλνεις σεντόνια. Ολόκληρα κατέβατα, βέβαια. Ένας από τους βασικούς κανόνες του texting είναι ότι αν σου παίρνει πάνω από 30 δευτερόλεπτα να γράψεις αυτό που έχεις να πεις, καλύτερα πάρε τηλέφωνο. Αν δηλαδή. Γράψεις γράμμα. Θες να μου στείλεις εμένα κάτι, ή στην Ιωάννα, ας πούμε, και σκέφτεσαι και σου παίρνει πάνω από 30 δευτερόλεπτα, καλύτερα άσου το μήνυμα. Θα γράψεις. Είμαι μηνυματάκιας, αλλά κατεβατό δεν μπορώ να γράψω. Ναι. Δηλαδή θα το κάνω, θα σου στείλω κάτι, να μου στείλεις, να ξαναστείλω, να σου στείλω, δεν θέλω ping-pong. Ναι, ναι, ναι. Όταν σε ρωτάνε με μήνυμα, θα απαντάς με μήνυμα.
Εγώ δεν το έχω αυτό. Όταν με ρωτάνε με μήνυμα, εγώ θα πάρω τηλέφωνο. Α, έχω βρει και το άλλο τώρα. Ποιο? Μ' αρέσει όπως το έχει το Viber. Ναι. Πατάς το μικροφωνάκι και το λες. Και δεν παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί να πάρω τηλέφωνο, δεν θέλω να μιλήσω. Αυτό που μου στέλνουν ηχητικά μηνύματα, δεν το πω καταλαβαίνω. Πάρε με τηλέφωνο. Γιατί να σε πάρω τηλέφωνο. Μα αφού μου στέλνεις ηχητικό μήνυμα, τώρα να μιλήσουμε. Να σου στείλω μήνυμα, να πρέπει να τσεκάρω την ορθογραφία, να όλα αυτά, άστο ρε παιδί μου. Και τέλος, όχι τέλος, πρώτο τελευταίο, διπλοτσέκαρε το autocorrect. Γιατί ο correct τώρα δεν ξέρει τι κάνει. Θες να γράψει τι κάνει μάτια μου και γράφει τι κάνει Μαρία μου. Και εκεί λες. Ποια είναι η Μαρία, παιδιά. Ο κορέκτορας δεν λειτουργεί, να σας πω κάτι. Ποιος είναι αυτός ο κορέκτορας? Ο κορέκτορας λειτουργεί και λίγο διαφορετικά. Διαβάζει και λέξεις που έχεις γράψει. Ναι, ναι. Δηλαδή το καλημέρα, τι κάνεις. Ναι. Το κάνεις, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να το κάνει κάτι άλλο. Καλημέρα, το κάνεις. Το κάνεις. Άλλοι λένε ναι, που και που. Άλλοι λένε μια φορά στο τόσο. Λοιπόν, και τέλος, να προσέχετε όταν απαντάει ο άλλος με το χαχαχα. Είναι μεγάλο πράγμα το χαχαχα. Τα τρία χα ή τα τέσσερα, γιατί. Τα δύο χα είναι βαριέμαι να σου απαντήσω. Ναι, τα τρία χα. Τα τρία χα είναι. Έχω ένα παλό μηδίαμα στα χείλη. Δηλαδή, ναι. Λίγο με έκανε και γέλασα. Ναι, μια φίλη μου έλεγε, ρε παιδί μου, για τα χαχαχα. Τι θα κάνετε τώρα, μου έλεγε για τα χαχαχα. Τα τρία χα είναι γέλασα. Ναι. Τα τέσσερα χα είναι ηρωνία, με κοροϊδεύει. Όχι, 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 θα σου πω εγώ. Α. Όταν ο άλλο στέλνει δύο χα. Βαριέμαι. Βαριέται και που βλέπει το μήνυμά σου. Ναι. Τα τρία χα αρχίζω και ψηλό μου αρέσει. Είμαι okay. Τα τέσσερα χα γελάω πραγματικά. Με κεφαλαία το χαχαχα έχω ξεκαρδιστεί στα γέλια. Έλα ρε. Ναι, ναι. Τα πολλά χαχαχαχαχα είσαι το καλύτερό μου. Λοιπόν, στείλτε χαχαχαχαχα. Λοιπόν, θέλω πολλά χαχαχαχαχαχα και με κεφαλαία, όχι αστεία. Όχι, όχι, το χαχαχα θα το στείλετε, παιδιά, όταν πει η Ελίνα ανέκδοτο και την ημέρα της γυναίκας. Ναι, ναι. Θα μας πει η Ελίνα, αλλά θα σου δώσω εγώ ανεκδοτάκι. Ναι, ναι, να το δώσεις εσύ. Θα σου δώσω εγώ ένα ανεκδοτάκι, θα το πεις εσύ και θα στείλετε πολλά χαχαχα. Πολλά χαχαχα. Κεφαλαία και πολλά. Κεφαλαία και πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαγδαληνή, τι κάνεις? Καλημέρα. Σε καλούμε το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για χρόνια πολλά για τη γιορτή της γυναίκας. Τι κάνετε, κυρία Μαγδαληνή? Καλά, εσείς? Καλά, είσαστε καλά, είσαστε... Ναι. Έχετε ξυπνήσει όμορφα? Εντάξει, θα δείξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά από τον γιο σου τον Πέτρο έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Πόσα παιδάκια έχετε, κυρία Μαγδαληνή, για πείτε μας. 11 παιδάκια. Συγγνώμη. Εγώ το ξέρω γιατί ένας γιος της, ο Πάνος, είναι πάρα πολύ φίλος με τον αδερφό μου τον Κωνσταντίνο. Ναι. Και, ξέρω, και είναι, έχει 11 παιδιά. Τηλεόραση δεν είχατε. Λοιπόν, και πάλι ό,τι επιθυμείς, χρόνια πολλά σήμερα για τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαρία που μας ρωτάει αν υπάρχει ερωτικό χα. Εντάξει, υπάρχει ερωτικό χα. Είναι άμα αυτό... βάλεις χα. Όχι, ξεκινάει με κεφαλαίο και πάει πολλά α. Πολλά. Αλλά ξεκινάς με κεφαλαίο χα. Ή αν το κάνεις αχ. Ξέρω όχι, κάνεις χα. Έχει δηλαδή πολλά α και ένα χ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιωάννα, τι κάνεις? Ιωάννα, τι έπαθες? Πού είσαι? Λιποθύμηση, Ιωάννα. Ιωάννα. Χρόνια πολλά, Ιωάννα. Εμείς είμαστε, εμείς που κατάλαβες. Μην αγχώνεσαι. Ναι, μην αγχώνεσαι. Το κατάλαβα. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε 15 δευτερόλεπτα. 5 λέξεις. Από χ και τάφ, σου έχει μείνει, ε. Αλήθεια. Η Αγγελική σας έχει βάλει, έτσι. Η Αγγελική που δεν μου λες, τι έχει γίνει, έχεις παίξει το παιχνίδι του Γιώργου και έχεις χάσει και σου έχει κάτσει. Έχω χάσει στο. Στις συλλαβές. Ναι, το χ τάφ. Ναι, και τη έχει μείνει. Και σου έχει μείνει αποθυμένο. Λέω όλη μέρα, λέω ασχολιώσω με το χιτάφ, έψαχνε λέξει. Εφιαλτικό. Εφιαλτικό. Λοιπόν, σήμερα θα σου δώσουμε μια ευκαιρία να παίξει ακόμα μία. Θέλει? Ναι. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή μου πει 5 λέξει από χιτάφ, εγώ θα σου δώσω ένα ρολόι ούζου. Είσαι έτοιμη? Ναι. Πάμε. Ξεκίνα, πάμε. Λοιπόν, χτένι. Όχι, χτένα, χτυπό, χτυποκάρδι. Χτυπάω. Έλα. Έλα καλέ, το πες. Το πες, δεν είπες τη χτένα, άλλο. Χταπόδι. Μπράβο, μπράβο. Ήταν μια έξτρα έτσι περίπτωση αυτή παιχνιδιού. Γιατί το κορίτσι μας δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ από τη μέρα που έχασε με το παιχνίδι του Γιώργου. Και παραλίγο να ξαναχάσει. Και παραλίγο να ξαναχάσει. Μα βιώνω bullying, είναι δυνατό? Τι σου κάνουνε, κοπέλα μου?
Θα τους πηγαίνεις τώρα και θα τους μοστράρεις το ρολόι το ούσου που θα φοράς στο χέρι σου και θα λες το bullying, ορίστε τι αποτέλεσμα έφερε. Πάρτε τα τώρα. Να τα τώρα. Λοιπόν, έγινε Αγγελική μου. Στη μούρη θα τους αντρέξω. Να τους λες τι ώρα ξέρετε, τι ώρα είναι. Ήρθε η ώρα να σας κοροϊδέψω. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σα ενημερώσουμε πώ θα παραλάβει το δωράκι σου, οκ. Okay? Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Μέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχει καταστρέψει κόσμο με τα παιχνίδια σου, ρε παιδί μου. Παιδιά, πιο μετά έχουμε στι 10.30 ετοιμαστείτε. Θα γίνει χαμό και σήμερα. Ναι, ναι καλημέρα. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει. Καλά. Καλά, σε καλό το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μα. Σάβα, τι γίνεται, όλα καλά. Μα περίμενε ή όχι, είχε σκεφτεί ότι μπορεί να σε πάρουμε τηλέφωνο για κάτι που έχει συμβεί, όχι, εντάξει. Όχι, μάλιστα. Λοιπόν, για κάτσε λίγο τώρα. Είσαι δεσμευμένο. Έχουμε ένα θέμα εδώ. Σάβα, τώρα όχι. Τώρα όχι. Γιατί δεν είσαι δεσμευμένο, δεν ξέρω, έτυχε. Κάτσε. Αυτό ή τυχαίνει ή πετυχαίνει. Είναι ένα από τα δύο. Λοιπόν, κάποια μα έβαλε, Σάβα μου, να σε πάρουμε τηλέφωνο. Περίμενε να στα πω. Άκου λίγο. Περίμενε να στα πει. Περίμενε να μπω λίγο στο κλίμα της κοπέλας λίγο. Σάβα. Έλα, Σάβα. Σάβα, σε παρακαλώ. Σάβα, σε θέλω πίσω. Έλα ρε Σάβα. Έλα ρε Σάβα. Ακούστηκε λίγο περίεργα, το πάω εγώ, ε. Γιατί δεν απαντάς στα τηλέφωνα που σε παίρνουν, ε. Γιατί δεν το σηκώνεις. Γιατί δεν απαντάω, δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θες να απαντήσεις, δεν είναι ωραίο αυτό που λες. Γιατί θέλουμε να σκεφτούμε πρώτα και μετά να απαντήσουμε. Απαντάς, να είσαι ευγενικός. Απαντάς και λες σε παρακαλώ, θα σε πάρω τηλέφωνο όταν μπορέσω. Όταν έχουν προηγηθεί πράγματα τα οποία είναι σοβαρά πράγματα. Ναι. Έτσι, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Όχι, όχι, ούτε κινητικό μας θέμα αυτό. Ειδικά όταν έχεις δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία μετά, γιατί εντάξει, έχω και οικογένεια πίσω, δεν είμαι μόνος μου. Ναι. Οπότε το έχω ξεκινήσει αυτό. Ωραία, επειδή αυτά όμως δεν είναι δικά μας τα θέματα, εμείς έχουμε ένα τηλεφώνημα από τη Σοφία, που μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, σε θέλει πίσω, σήκωσε το τηλέφωνο να μιλήσετε, αν θέλετε βεβαίως, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μας. Να κάνω μια ερώτηση, Σάβα μου, για να κλείσουμε. Πόσες κλήσεις έχεις την ημέρα? Στο τηλέφωνο μου, το δικό μου. Από 150. Σοφία μου, νομίζω ότι πρέπει να τις χαλαρώσεις λίγο. Γιατί, 150... επιμένουν οικά. Χαλάρωσέ τις λίγο, όσο μας πρίζεις δεν μπορούμε, εκνευριζόμαστε. Σάβα μου, καλή σου μέρα, καλά να περάσεις, καλό τριήμερο. Καλημέρα, πολλά φιλιά. 150 αναπάντητες, Χριστέ μου. Τίποτα δεν είναι πιο γρήγορο από μια νευριασμένη γυναίκα. Τίποτα δεν γίνεται, ούτε καν το τσιτάχ. Το έχεις κάνει εσύ. Να παίρνω τηλέφωνο, να αφήνω μηνύματα, να παίρνω τηλέφωνο, τηλεφωνητή, ό,τι θες έκανα. Μόνο που δεν μπήκα μέσα στο. Άλλαζα νούμερο. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, Σούλα μου, τι κάνεις. Μια χαρά, καλά. Καλά, σε καλούμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Σούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου και η καλύτερη γυναίκα του κόσμου, λέει η Μίμη, η Μελισούλα και το Πατατάκι. Τι είναι αυτά. Τα παιδιά της. Τα παιδάκια σου είναι αυτά. Ναι, η κόρη μου. Λοιπόν, σου εύχομαι χρόνια πολλά, σε αγαπάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ και εσάς. Να είσαι καλά, καλημέρα. 697-800-1048, στέλνετε μηνύματα στο Viber, 22-10-62-800, τηλεφωνείτε στο τηλεφωνό μας και social media βεβαίως, στο καφέ με 104,8, Instagram, Facebook, Twitter. Ο Αποστόλης χτύπησε. Ο αδερφός μου, όχι, τι είπα στο παιδί. Τι είπα στο παιδί μου. Καλά είναι. Όπως το άκουσε, ναι. Ο Αποστόλης χτυπάει. Ναι. Όχι ο αδελφός σου, ένας φίλος σου ακροατής. Μάλιστα. Και στέλνει ένα μήνυμα. Αγαπητή Ελίνα. Ναι. Σου θα σου δώσω και χρόνο να το σκεφτείς. Χρειάζομαι τη συμβουλή σου για κάτι τρομερά σημαντικό που μου συνέβη. Και εσύ έχεις την πείρα. Έχω εγώ την πείρα. Έτσι λέει. Τι είναι, μπαμπάς είναι. Εδώ και λίγο καιρό θα σε βοηθήσω για να σκεφτείς. Υποψιάζομαι πως η καλή μου με απατά. Και εμένα γιατί μου λέει ότι έχω την πείρα? Επειδή έχω απατηθεί, μάλλον. Πιθανόν. Επειδή έχω πει ότι με έχουν απατήσει. Έχει και άλλες λεπτομέρειες. Θα σα πω σε λίγο. Σκέψου όμως εσύ τι πρέπει να απαντήσει στο φίλο τον Αποστόλη που φοβάται. Έχει υποψίες ότι τον απατάει το κορίτσι του. Γίνεται παντρεμένη. Ναι. Παιδιά. Μένουν μαζί, όχι παιδιά, δεν έχουν. Δεν έχουν, όχι. Σκέψου. Έρχομαι, Αποστόλη, έρχομαι για σένα και μόνο.
Προς τη μητέρα της Ελίνας, Γιάννα μου, λέει τα καλύτερα η κόρη σου για σένα, να ξέρεις. Καλά, στη μάνα μου ισχύει. Για θέμα φαγητού δεν λέει. Χθες που πήγαμε μια βόλτα για να βρούμε στολές, μιλάγατε στο τηλέφωνο 2 ώρες. Και ήταν μικρή κλίση αυτή. 2 ώρες, δηλαδή. Ξεκινήσαμε από εδώ, φτάσαμε σε 2 μαγαζιά και ακόμα μιλάγατε. Εντάξει. Και ήταν εξής τα διαδικαστικά. Τι κάνεις που είσαι και τέτοια. Ναι. Δεν πήγαμε σε ενδότερα. Και πέσαμε και σε ποτηλιάρισμα στην Νεοφύτου. Λοιπόν, διάβαζα χθες και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τι σημαίνει και από πού βγαίνει η λέξη γκόμενα. Γκόμενα, από πού βγαίνει γκόμενα. Γκόμενος. Γκόμενα και γκόμενα, δεν έχω ιδέα. Δεν είναι κακή, δεν είναι λέξη. Οι γυναίκες το κακό το λένε ότι είναι κακό. Εγώ, με λες γκόμενα. Γιατί ναι. Τι είσαι, ρε φίλε. Γκόμενά μου είσαι και γκόμενό σου είναι. Άμα ακούσεις μια γυναίκα να πει, πω, ξέρω εγώ, αυτός είναι πολύ ωραίος γκόμενος. Ναι, δεν ακούγεται ωραίο. Όχι, αλλά είναι. Μας έχει περάσει λάθος. Αλλά όταν λένε οι άντρες μεταξύ τους, πω, τι γκόμενάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Είναι το ύφος που το κάνετε, μωρέ. Έτσι πως άλλη γούρια κάνετε, μωρέ. Το ύφος σας είναι που μας εκνευρίζει. Ναι, ρε, γιατί δεν το πάρουμε ποτέ. Όχι. Πότε πάτε βόλτα. Ναι. Ντρέπεσαι λίγο. Ενώ εσείς που συζητάτε μεταξύ σας έμπαινα. Λοιπόν. Πού έμπαινες, αγάπη θέλω μου? Να σας πω ότι είναι ένας λαϊκός χαρακτηρισμός. Ναι. Κάποιες φορές έχει χαρακτηριστεί και χυδαίος. Δηλαδή δεν ακούγεται τόσο ωραίο όπως λέγαμε. Παρόλα αυτά, έδικο. Να σου πω ότι αντιθέτως. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να καταργηθεί από το λεξιλόγιο. Γιατί? Αντιθέτως, να σας πω ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τι είναι? Προέρχεται. Είναι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Σύμφωνα με την εκδοχή που περιλαμβάνει το λεξικό του Μπαμπινιώτη, η λέξη γκόμενος προκύπτει από το γαλλικό γκομε. Γκομε. Κάνε λίγο γκομε. Γκομε. Άρα κάτσε να βάλω ένα γαλλικό. Γαλλικό είπε, να βάλω ένα μολύβι. Γκομε. Από το ιταλικό γκόμενο. Ή γκομένο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γκομένο. Από το γκομ που είναι η γόμα. Γκομ. Η γόμα. Γόμα. Ή από το ελληνικό κόμι. Το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το αιγυπτιακό γκσμίτ. Το κόμι, τι είναι το κόμι, είναι μια κολώδης. Είναι μια κολώδης αρωματική ουσία που εκκλίνουν ορισμένα φυτά. Ναι. Από εκεί βγαίνει η λέξη γκόμενος, από το κόμι. Γιατί σου κολλάει πάνω σαβδέλα. Είναι κάτι, είναι το κολώδες. Καταλαβες. Καλά, έχει ένα κολώδες ο γκόμενος αυτό. Αλλά σε παρακαλώ, ηρέμησε λίγο. Αφού λοιπόν, πέρασε. Έτσι λοιπόν, ερμηνεύει έναν άνθρωπο το κόμι, που περιποιείται την εμφάνισή του, αρωματίζεται, είναι κομψός, είναι ωραίος, είναι θελκτικός για το άλλο φύλο. Με άλλα λόγια, είναι ερωτεύσιμος. Από εκεί βγαίνει η λέξη γκόμενος. Ότι είναι ωραίος γκόμενος αυτό που πέρασε. Είναι ερωτεύσιμος γιατί είναι κολώδης. Καταλαβες. Κολώδης. Αν θα βγω σήμερα με φίλους, εντάξει. Θα λες, κοίτα μια. Θα δεις, κοίτα μια κολώδη. Δηλαδή θα πω εγώ του Γιάννη, κοίτα μια κολώδης γυναίκα. Κολώδη. Μια κολώδη γυναίκα, θα κοιτάξει από τη μέση και κάτω. Όχι, θα του πεις αυτό σημαίνει. Μέχρι να το εξηγήσω και πέρασε. Ο Μπαμπινιώτης θα του πεις, λέει. Και θα μου πει, πιες μια μπύρα ακόμα. Έτσι θα λέει τώρα. Κοίτα μια ωραία κολώδη κοπέλα. Ή ένα κολώδη άντρα. Καταπληκτικό, μοναδικό. Για να ξέρουμε τι λέμε, παιδιά. Να μιλάμε σωστά. Ελίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλάμε σωστά. Τόσα χρόνια νομίζαμε ότι είναι κακό αυτό που λέγαμε. Δεν είναι, δεν είναι. Ωραία, ωραία. Δεν είναι, παιδιά. Άρα είναι το εσύ... κολώδες στο φυτό. Άρα και εσύ, αν περάσεις κάπου και σε δουν έτσι όμορφη, περιποιημένη, θα μου πούνε καλημέρα. Κολώδες. Τι κάνει ο κολώδες σου. Είναι και ο άντρας, θα μάθουμε και για τον άντρα. Του κολώδες τον κάγκελο σήμερα. Έχουμε τον φίλο τον Αποστόλη, ρε Ελίνα. Εντάξει, παιδιά. Οι κολώδες του τον απατάει. Πάμε στον Αποστόλη που έχει ένα σοβαρό θέμα. Ελίνα, ναι, μας έχει στείλει μια ιστορία και θέλει την δική σου άποψη. Αγαπητή μου Ελίνα, χρειάζομαι τη συμβολή σου για κάτι τρομερό που μου και σημαντικό για τη ζωή μου. Ναι. Επειδή έχεις εμπειρία, θα ήθελα να με βοηθήσεις. Εδώ όταν εμένα με είχαν απαντήσει, ήμουν μικρή. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό υποψιάζομαι πως η γυναίκα μου με απατά. Ναι. Λοιπόν, βλέπω όλα τα κλασικά σημάδια. Χτυπάει το τηλέφωνο και όταν το σηκώνω το κλείνουν. Αρχίζει να βγαίνει έξω συχνά με κορίτσια και όταν τη ρωτάω με ποια κορίτσια μου απαντάει, κάτι φίλες από τη δουλειά, δεν τις ξέρεις. Όταν επιστρέφει, έχω πάντα το νου μου να δω αν έρχεται μεταξύ με κάποιον να τη φέρνει κτλ. Κατεβαίνει στο προηγούμενο στενό και δεν βλέπω με ποιον έρχεται στο σπίτι. Μια φορά έπιασα το κινητό της να δω τι ώρα είναι, το άρπαξε αμέσως και μου λέει τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεσαι λιγάκι να ψαχουλεύεις το κινητό των άλλων. Ναι. Πάμε καλά. Μέχρι τώρα δεν μίλησα ποτέ ανοιχτά για όλες αυτές τις υποψίες, Ελίνα μου. Ίσως βαθιά μέσα μου δεν θέλω να μάθω την αλήθεια. Ναι. Χθες όμως ξαναβγήκε με τις φίλες της που δεν γνωρίζω βέβαια και δεν γνωρίζει ποιες είναι καν. Ναι, λέει κάτι φίλες από τη δουλειά. Τι οποίες δεν τις ξέρει, Αποστόλη. Δεν τις ξέρει, όχι, ναι. Όχι. Και δεν κρατήθηκα. Αποφάσισα να το ελέγξω το θέμα, Ελίνα. Την παρακολούθησε. Περίπου. Λίγο πριν την ώρα που θα επέστρεφε στο σπίτι, βγήκα στον δρόμο και πήγα και κρίστηκα πίσω από το αυτοκίνητό μου για να δω αν θα γύρνα και μεταξύ ή θα την έφερνε κάποιος άλλος στο σπίτι, Ελίνα. Α, εντάξει, ήταν τρομερό το. Εκεί λοιπόν που καθόμουν σκυφτός και περίμενα και παρατηρούσα και περίμενα και περίμενα, σκύβω κάτω και παρατηρώ ότι έχει πιάσει σκουριά μέσα από το θόλο το πίσω δεξιά ρόδα μου. Γι' αυτό το λόγο θέλω τη συμβολή σου. Να πάω σε φαρναρτζή ή να το φτιάξω μόνος μου. Ρε Γιώργο, άντε πάρα τα μας πρωί. Κάθομαι εγώ τόση ώρα, έχω σκάσει. Από μέσα μου έχω σκάσει τόση ώρα. Λέω τι να του πω του ανθρώπου. Ότι έχει πιστοποιηθεί ότι θα.
Καλημέρα στην φίλη τη Στέλλα που λέει καλησπέρα, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ήσασταν εδώ Αθήνα, ρε παιδιά. Να ξυπνάμε μαζί και να σας απολαμβάνουμε εδώ στην Αθήνα. Αχ, φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξυπνάμε όλοι μαζί. Προς το παρόν μέσα από το www.sokfm.gr. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο. Λουλούδι μου, έχεις μια υπέροχη κολόδη κλίση. Είναι ατάκα για επιστημονικό πέσιμο. Με κοροϊδεύετε. Εξακολουθείτε να με κοροϊδεύετε. Και είναι και η μέρα της γυναίκας σήμερα. Τέλειο. Okay, τέλειο. Πώς το κουνάς έτσι το κολόδε στο κορμί σου? Παιδί μου, τώρα είπες πώς το κολλάς έτσι το γκομενικό κορμί σου. Σου λέω το κολόδες είναι αντί για τη λέξη γκόμενος και γκόμενα, λέει ο Μπινιώτης. Πώς το κουνάς έτσι το κολόδες στο κορμί σου. Ναι. Τι είπα, εγώ γκόμενα μέσα. Αυτό σου λέω, ότι αντικαθιστάς τη λέξη γκόμενα λέγοντας. Μα δεν έβαλα γκόμενα μέσα. Μα αυτό λέει ο Μπινιώτης. Δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει. Όταν θα θες να πεις μια τάκα που να έχει τη λέξη μέσα γκόμενα. Βάζω το κολόδες. Αυτό. Παίρνει μια τάκα. Και λέω. Πώς το κουνάς έτσι το κολόδες στο κορμί σου. Οπότε. Τι. Αντικαθιστάς τη λέξη γκόμενα με κολόδες τώρα. Ναι. Άρα πώς θα ήταν κανονικά η φράση. Πώς το κουνάς γκομενάρα μου έτσι το κορμί σου. Α, κολόδες μου έπρεπε να γράψει, το καταλάβω. Α, ναι, αυτό εννοούσε. Κρίμα, κρίμα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από Γερμανία. Καλημέρα να στείλουμε σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας. Στην Ατάσα. Καλημέρα στην Δέσποινα από Γερμανία. Θέλω να στείλω μια καλημέρα στον Αντώνη τη Σαντορίνη που λέει χρόνια πολλά Ελίνα. Έτσι μια είσαι μια ιδιαίτερη παρουσία για εμάς. Καθώς μαζί σου ξεκινά η μέρα μας. Γιώργο, εννοείται και εσύ, αλλά σήμερα είναι η μέρα τους. Ναι, καλημέρα από Σαντορίνη, Αντώνη. Σαντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Κάλεσε με και στη Σαντορίνη που είναι ένα από τα πιο ωραία νησιά της Ελλάδας. Σε ποιο μέρος της Σαντορίνης, Αντώνη, πες μας κιόλας. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο που λέει Ελίνα. Ναι. Μπορείς να μου πεις πώς λέγεται ο Ιάπωνας μάγειρας. Ο Ιάπωνας μάγειρας. Ναι, ναι, ο Δημήτρης από Γερμανία μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Κοντιζάς. Κοντιζάς. Κοντά είσαι. Δεν έχω απάντηση. Κοντά είσαι. Λοιπόν, έφτασε η ώρα όμως τώρα να μιλήσουμε όχι για μαγειρική, για γλυκό. 22-210-62-700 και επικοινωνήστε μαζί μας. Οι τέσσερις πρώτοι που θα πάρουν τώρα τηλέφωνο στο 22-210-62-700 θα πάρουν ένα υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάλητο, ζεστό, λαχταριστό γαλακτομπούρεκο από το Βασιλείου. Βασιλείου, γιατί αν είναι να φας γαλακτομπούρεκο, θα φας από το Βασιλείου. Είτε στη Νέα Πολύ, είτε στο Δάρικ, στην περιοχή Δάρικ, θα βρεις το ωραιότερο γαλακτομπούρεκο που έχεις φάει ποτέ και τέσσερις από εσάς θα το κάνετε δικό σας εντελώς. Είτε με φίλο, είτε γιανιώτικο, είτε special, πώς μπορεί να το λέτε, ρε παιδί μου, είτε με καταήφη από πάνω, όπως και να το ονομάζετε, γαλακτομπούρικο να είναι. 22-262-700, τηλεφωνήστε αμέσως τώρα. Καλημέρα. Ναι. Βούλα. Μίλησε εμάς. Α, ντουντουνάει ακόμα. Και τι μου λες εμένα που φωνάζει τη Βούλα. Καλά, έχω μια ταραμοσαλάτα. Έχω μια ταραμοσαλάτα. Λοιπόν, μένετε εδώ, διότι σε λίγο έχουμε debate ταραμοσαλάτα. Έχω την καλύτερη. Την καλύτερη ταραμοσαλάτα που έχετε φάει ποτέ. Γιώργος Ελίνα, στο καφέ Morning Show. Έχουμε debate, παιδιά. Γιώργος versus Ελίνα, βεβαίως. Θα ανέβει και στο story μας, θα γίνει και αντίστοιχο story στα social για να διαλέξετε. Η δική μου η ταραμοσαλάτα δεν υπάρχει. Η δική μου η ταραμοσαλάτα. Όχι μόνο δεν υπάρχει, είναι γρήγορη, εύκολη και μπορεί να τη φτιάξει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλει. Γιατί δεν έχει πάρα πολλά υλικά. Και εμένα δεν έχει πολλά υλικά. Και γίνεται ανάρπαστη και θα μου τη ζητάνε και από άλλε χώρε. Σιγά, σιγά. Αν την πα στο Masterchef. Ο Κοντιζάς, άμα το έβλεπε αυτό, θα μου έλεγε είσαι νικήτρια από τώρα. Δεν χρειάζεται να μπει καν στο παιχνίδι. Φέρε, τόσο πολύ. Φέρε λαγάνα, θα σου λέγε. Ναι, καλά, λοιπόν. Έλα βρε Ανούλα, μου σηκώσε το. Ο Πάνος ο Ιωαννίδης θα μου έκανε και πρώτα σιγά μου με τέτοια ταραμοσαλάτα. Στο Masterchef έλειπε ο Κοντιζάς. Ναι, έχει θέμα. Τι έχει. Έχει θέμα ο Κοντιζάς, κάτι θα σου πω. Πού έχει πάει. Τι συμβαίνει, λέει, με την υγεία του. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Άννα, τι κάνεις. Καλά. Καλά, σε κάνουμε τόσο καφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Χρόνια πολλά. 8 Μαρτίου σήμερα η μέρα της γυναίκας. Δεν τη γιορτάζει μάλλον. Ε? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι σου συμβαίνει. Κλαίς ή γελάς. Τι φωτογραφία. Λοιπόν, η Ειρήνη μας έπανε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Η Ειρήνη. Την ξέρεις. Είναι η μοναδική μου φίλη. Σε αγαπάει πάρα πολύ και σου εύχεται χρόνια πολλά σήμερα. Ωραία. Έγινε, Νούλα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν το έχει σήμερα. Γιόρτασε από χθες το βράδυ, ίσως. Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Κάτσε, γιατί κάτι με το Κοντιζά τώρα με κόλλησες. Γιατί έκανα λίγο ζάπινγκ χθες, γιατί δεν είχε survivor. Πρέπει εγώ και άλλοι δύο να βλέπουμε survivor. Πρέπει να είσαι εσύ και άλλος ενάμιση. Γιατί το βλέπει μισό. Παιδιά, εντάξει, είναι τραγικό. Και είδα αναγκαστικά με το ζόρι Masterchef. Και έλειπε ο. Και φτιάξανε και σούσι χθες. Φτιάξανε σούσι. Σε μια δοκιμασία που είχαν, φτιάχνανε σούσι. Και λέω, κοίτα που λείπει ο Κινέζος τώρα. Την πήρε, έγραψε και με συνταγή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κική, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά, κάποιος αγαπάει πάρα πολύ και σε ευχαριστεί για όλα. Και για όλα τα παιδιά που του έχεις χαρίσει σήμερα. Χρόνια πολλά, Κική μου.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Σωτήρης μας έβαλε πάνω τηλέφωνο. Τι δώρο θα ήθελε σήμερα για την γιορτή της γυναίκας? Έλα. Δεν ξέρω. Τίποτα, αγάπη. Τίποτα αγάπη. Ιδέα, αγάπη. Την αγάπη του. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλά να περάσετε. Καλό τρίμερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Κοντιζάς αποκάλυψε χθες ο Κουτσόπουλος και ο Ιωαννίδης ότι είναι άρρωστος και γι' αυτό ήταν. Του έδωσαν, λέει, ρεπό για να ξεκουραστεί. Γαστεντερίτιδα, στάνταρ. Και στην δοκιμασία εχθές στα παιδιά τους βάλανε να φτιάξουν σούσι. Βέβαια το ρύζι το είχαν έτοιμο. Τα φύλλα ήταν έτοιμα. Είχαν το ρύζι έτοιμο. Ναι. Εντάξει, δεν φτιάξαν σούσι. Όχι, πήρανε, κόψανε ολόκληρο ψάρι. Το φιλετάρανε, κάναν άλλη διαδικασία. Σεβίτσε φτιάχνανε. Άμα δεν κάνει ρύζι στο σούσι, δεν έχει φτιάξει ρύζι. Όχι, σούσι. Του δώσανε 10 λεπτά να φιλετάρουν το ψάρι, να κάνουν 6 σουσάκια, να κάνουν μάκι. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων, φιλετάκια σολομό. Είχανε φύλλα. Είχε φύλλα για να κάνουν σούσι. Ναι, είχε. Ωραία. Και μετά να ψήσουν ένα κομμάτι σολομού στο φούρνο. Ο Κοντιζάς όταν επιστρέψει στο MasterChef, όποιος είναι ο προτινόμενος, αυτός θα οφείλεται για την ασυντερίτητα που έχει πάθει. Α, τον πήγε αιμά. Εγώ έτσι πιστεύω. Λες. Θα μάθουμε ποιος φταίει για το πρόβλημα υγείας του Κοντιζά, ανάλογα με το ποιος θα είναι προτινόμενος που πάμε την ομάδα. Και θα σας πούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ας αφήσουμε το MasterChef. Έχουμε εδώ κουζίνα, τη κουζίνα στο κάγκελο, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Τα ραμοσαλάτα Αναστασίας VS. Ελίνα σκέτο. Α, Ελίνα. Είναι δική μου. Εμένα της μάνας μου ο Ταραμάς είναι από τη Γαλλία. Εμένα με πήρε η μανούλα μου τηλέφωνο και μου βάλε τις φωνές γιατί μιλάω έτσι για εκείνη στον αέρα. Ναι. Που σε γέννησα, που σε μεγάλωσα, που ήμουν στο πλευρό σου όταν αρρώστενες. Που... Αυτό που η μάνα σου παίρνει τηλέφωνο και δεν σταματάει το. Κλείς το, αγάπη. Σου έριχνα τον πυρετό όταν ήσουν. Όταν, αρρώστενες. Ναι, λοιπόν. Οπότε θα σου δώσω τον ωραιότερο Ταραμά. Τη μανούλα μου. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Δύο συνταγές καταπληκτικές τη μάνα μου, τη Ελίνα. Εντάξει, χάλια μαύρα. Ετοιμαστείτε. Πάρτε χαρτί, στυλό, μολύβι, κομπιουτεράκια, ηχογραφήστε. Δεν ξέρω τι τα κάνετε. Μη φύγω μετά από αυτήν την ταραμοσολάτα και με ζητήσουν από τον Λευκό τον Νίκο. Τι λες τώρα, εμένα ξέρει. Μετά την ταραμοσολάτα ξέρει που θα με ζητήσουν. Από τον Λευκό τον Πύργο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, χαρτί, στυλό, μολύβι, τι θέλετε να πάρετε, ηχογραφήστε αυτό το όν, διότι έχουμε δύο συνταγές καταπληκτικές για τα ραμοσαλάτα. Εγώ θα υποστηρίζω βέβαια της μάνας μου, γιατί είναι η μόνη που τρώω. Ναι. Είναι και ροζ, είναι ο κόκκινος του Ταραμά. Θα ξεκινήσει ο Γιώργος και εσείς θα μπείτε να ψηφίσετε σε λίγο στα story που θα ανέβουν στο Instagram. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα τέταρτο Ταραμά. Μάλιστα. Ένα τεταρτάκι. Άμα κόψει 20 λεπτά, πείτε κόφτε μου άλλο. Λοιπόν, το μόνο που θα χρειαστούμε είναι να μουλιάσουμε ψωμί χωριάτικο. Ναι. Χωριάτικο ψωμί, το μουλιάζουμε και το παπαριάζουμε και τρίβουμε ένα κρεμμύδι. Mm-hmm. Να, ένα κρεμμύδι με το συμπάθειο. Τόσο μεγάλο, πολύ μεγάλο. Ένα μεγάλο κρεμμυδάκι. Λοιπόν, βάζουμε στο μίξερ το κρεμμύδι και τον Ταραμά. Ναι. Στο μούλτι. Ναι. Ναι. Στο μούλτι και ρίχνουμε αργά αργά το μουλιασμένο ψωμί. Ναι. Και βαράει αυτό. Πετάς ψωμάκι. Ρίχνουμε λάδι και λεμόνι. Το ψωμί το έχεις ολόκληρο? Τι ολόκληρο? Τι ψωμί βάζεις? Χωριάτικο, μαζί με την κόρα. Μαζί με την κόρα? Ναι, μαζί με την κόρα και τον νέο. Ό,τι να. Λοιπόν, λάδι και λεμόνι. Συμπληρώνεται, δοκιμάζεται. Συμπληρώνεται, δοκιμάζεται. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Έτοιμος μέσα σε 10 λεπτά. Πες μου την υφή του. Την υφή του πρέπει να είναι κρεμώδες. Κρεμώδες. Να πλώνεις το ψωμί, αυτό το κόκκινο, ροζουλοκόκκινο χρώμα. Το οποίο εντάξει δεν υπάρχει πάνω στη λαγάνα, είναι. Εντάξει, παιδιά, τα σαλάκια. Το ακούσατε τώρα? Πάμε τώρα στο δικό μου. Oh. Εγώ δεν έχω ψωμί. Τι βάζεις μέσα? Θα φτιάξω τα ραμοσαλάτα χωρίς ψωμί. Α, είναι σαν το σουβλάκι χωρίς κρέας. Είναι η ομελέτα χωρίς αυγά. Μήπως είναι τα ραμοσαλάτα χωρίς τα ραμάρε. Εγώ, παιδιά, αντί για ψωμί θα βάλω πατάτα. Πατάτα βραστή. Αν το φτιάξετε αυτό, εμπιστευτείτε με. Εγώ σας μιλάω, Έλληνα Παπίλα. Χρόνια νοικοκυρά και μαγείρισα. Λοιπόν, έχω. Τι χρόνια, καταρχάς παίρνω λευκό ταραμά. Μπορεί να πάρει και κόκκινο. Εγώ προτιμώ το λευκό σε αυτήν την περίπτωση. Μάλιστα. Θέλω πατάτα βραστή, η οποία να είναι βρασμένη με τη φλούδα της για να μην απορροφήσει πολύ νερό. Η πατάτα να είναι θιβών, θέλουμε κάποια συγκεκριμένη μάρκα. Όχι. Όχι, ό,τι να είναι πατάτα. Λοιπόν, να μην είναι. Προτιγανισμένη. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, θέλω να μην είναι καυτή όταν θα πέσει μέσω ταραμάς και το κρεμμύδι. Ούτε κρύα, ούτε ζεστή. Στη μέση. Τσακ, στη μέση. Θέλουμε λευκό ταραμά, το λεμόνι, το κρεμμύδι, τον άνηθο και το λάδι. Πόσο ταραμά? Ταραμά θα πάρουμε 3 μεγάλες γεμάτες κουταλιές σούπας. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε και βάζουμε, κομματιάζουμε στο μίξερ τις πατάτες και τις βάζουμε μέσα και τις. Απίση μίξεράκι, μάλιστα. Μπράβο. Βάζουμε τον ταραμά, κρεμμύδι, άνηθο, λεμόνι και τα γνωστά. Και άνηθο. Χτυπάμε τα υλικά να πολτοποιηθούν και το κόλπο, υπάρχει ένα κόλπο, παιδιά, στον ταραμά. Το οποίο το κόλπο αυτό το έχουμε και στα χάλια, μήπως το έχουμε είναι, και στην αρτάκι. Μήπως είναι σαν το αυγολέμονο? Όχι, δεν του κάνεις κάτι. Δεν του κάνεις κάτι. Θες να τραβήξεις το κόλπο?
Προσπαθεί να το τραβήξει αυτόν τον κόλπο τον ρημαδιασμένο. Κάτσε, περίμενε να του δώσω κάτι άλλο να κάνει. Ρε παιδιά, μια ταραμοσαλάτα είπαμε να βγάλουμε ένα story και δεν μπορείτε. Αχ, τι θα κάνω Παναγία με αυτόν τον άνθρωπο. Έλα, παιδιά, περιμένουμε τον κόλπο. Στείλτε και εσείς δικές σας συνταγές με πατάτα. Μπράβο, Ελίνα. Με πατάτα, ναι. Αλλά είναι πιο παχυντικός ο δικός σου. Όχι, κάνεις λάθος. Η πατάτα, η βραστήρι. Από το ψωμί που έχεις βάλει εσύ, το χωριάτικο. Ναι, αλλά εγώ το έχω μουλιάσει. Το κόλπο στην ταραμοσαλάτα είναι ένα. Ένα. Σταγόνα-σταγόνα. Με τη ροή κλωστής να πέφτει το ελαιόλαδο. Αυτή είναι η όλη ιστορία στην ταραμοσαλάτα. Πώς πέφτει κλωστή τόσο αργά, βασανιστικά. Να πιαστεί το χέρι σου ένα πράγμα. Τόσο. Άμα το κάνεις αυτό, για να μην σου κόψει κιόλας, δεν φαντάζεστε τι ωραία ταραμοσαλάτα φτιάχνετε. Ο Στράτος μας λέει τη Ελίνα ο ταραμάς είναι σαν τυρόπιτα χωρίς τυρί. Όχι, ρε παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Παιδιά, σας λέω ταραμοσαλάτα χωρίς ψωμί. Κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά στο Show FM Morning Show ετοιμαστείτε. Θα σας φτιάξουμε ταραμοσαλάτα χωρίς ταραμά. Μόνο εμείς. Είναι ικανή η Ελίνα να φτιάξει ταραμοσαλάτα χωρίς ταραμά, ρε παιδιά. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο από Κίνα που μας στέλνει χρόνια πολλά στο ωραίο φίλο. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας χαίρεστε και καλέ. Και είναι μια φωτογραφία με μια τυρόπιτα στο φούρνο. Είναι πολύ ωραίο φίλο. Καλή σας μέρα και πολλά φιλιά σε όλους. Πηγαίνουμε στη Χρυσά Τετρίτα Φίλου σήμερα και κοιτάμε τα νηφικά γιατί παντρευόμαστε. Παντρευόμαστε. Νηφικά λοιπόν από τη Χρυσάντα, καταπληκτικά σε φοβερές τιμές και πολύ ωραία σχέδια, χρώματα και υφάσματα. Έχει ωραία υφάσματα, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα νηφικά, γι' αυτό και το ωραιότερο νηφικό το έχει η Χρυσάντα στη Χαλκίδα. 22-21-086-623 μπορείτε να καλέσετε για να κλείσετε ραντεβού, να τα δείτε και από κοντά, να τα δοκιμάσετε βεβαίως. Χρυσάντα Τρίτα Φίλου. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Χρόνια πολλά στο Μαράκι. Τις γυναίκες. Χρόνια επίσης, σας πολλά. Μαράκι μου, χρόνια σου πολλά. Τα πόσα κλείνεις σήμερα? Τα έχω κλείσει ήδη. Τα έχεις κλείσει, όχι, γιατί κάθε χρόνο είναι σαν γιορτή, δεν είναι και αυτό? Σαν να κάνεις ένα χρόνο παραπάνω σαν γυναίκα. Ναι. Σαν γενέθλιο είναι και αυτό. Σωστό, ναι. Άρα είσαι 18 χρόνια π.χ. Όχι. 19. Να τα προσθέτουμε, θες εσύ? Ναι, σαν γενέθλια. Τι λες καλά. Τι λέει, εδώ πάμε πώς να αφαιρέσουμε. Όχι, βρε Γιώργο. Λοιπόν, Μαρία μου, είσαι έτοιμη? Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα 5 λέξεις που ξεκινάνε από ταφ, αλφα και λάμδα. Από ταλ. Έτσι κολλάω και εγώ ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ταλάντωση. Ναι. Ταλάντωση. Πες τα άλλες τέσσερις. Ναι. Ταλάντωση. Ναι, το ξέχασα λέει. Ταλαντεύομαι, ταλάντευση. Λοιπόν, ταλέντο, τάλιρο. Τάλκ. Τάλκ, το πρώτο που θα μου έρχονταν εμένα. Είναι ξένη λέξη, δεν τη λέγαμε. Τη λέγαμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Καλή σου μέρα. Τη λέγαμε. Έγινε μαράκι μου, καλημέρα. Δεν πειράζει, να είσαι καλά, καλημέρα. Τσαο. Καλή σου μέρα, φιλιά. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιούλη, τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλώ τη Γιούλη, από πού βγαίνει το όνομά σου? Από το Παναγιώτα. Από το Παναγιώτα. Γιούλη, εγώ το ξέρω από Ευγενία, παιδιά. Α, δεν ξέρω, παιδιά. Και το Γεωργία έχω ακούσει. Γενικά το Γιούλη είναι πολλά ονόματα. Λοιπόν, Γιούλη μου, πάμε εδώ στο παιχνίδι μας. Σε καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Θέλω 5 λέξεις που ξεκινάνε από κάπα, ρο και γιώτα. Από κρύ. Κρυάρι. Ναι. Έλα. Τι έγινε? Έλα, ρε Γιούλη. Έλα, Γιούλη, πάμε, πάμε. Πάρε λίγο το πάνω σου. Κρυός. Μπράβο, πάμε. Έλα. Κρίμα. Κρίμα. Καλό. Λοιπόν, δεν πειράζει, Γιούλη μου, την επόμενη φορά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και χρόνια πολλά κιόλας. Πάμε στις επόμενες γυναίκες, σήμερα χαμός. Νάνση, πάμε στην Νάνση. Πού μου τη στείλατε, βρε την Νάνση? Νάνση. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι η Νάνση? Όχι. Όχι, ποια είσαι? Είμαι η Ιωάννα. Ιωάννα, τέλεια. Λοιπόν, Ιωάννα μου. Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά. Ελίνα, χρόνια πολλά. Επίσης, κοριτσάρα μου, επίσης. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα 5 λέξεις που ξεκινάνε από δέλτα, έψιλον και σίγμα. Από δες. Δυσλεξία. Δες. Όπως λέμε, δες εκεί, τι γίνεται. Δέλτα. Πάμε, δες. Ναι. Έλα. Από δες τι να βρούμε, ρε Γιώργο, πλάκα μας κάνεις. Δεσποινής, δέσποτας, δεσμός, δεσμοφύλακας, δέσιμο. Δεν τα σκεφτήκαμε, τι να κάνουμε τι να τώρα. Κάνουμε, δεν πειράζει, έγινε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Γεια, φιλάκια και πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μήπως είσαι η Νάνση? Τι κάνετε? Ναι, χρόνια πολλά, Ινάκη. Χρόνια πολλά, Νάνση μου, χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
Λοιπόν, Νάνση μου, είσαι έτοιμη. Να σου πω, πες του Γιώργου, εύκολο, έθελω το ρολόι. Περίμενε. Ωραία. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω, Ελληνάκη, εύκολο. Θα παίξουμε μαζί. Εντάξει, Γιώργο, θα παίξουμε μαζί. Εύκολο να βάλει, θέλει το ρολόι. Εντάξει. Το είπα, εντάξει. Πες την Νάνση ότι. Επειδή γιορτάζω σήμερα. Ωραία, επειδή γιορτάζει. Ναι. Επειδή πες την Νάνση ότι θα παίξει με τον Ι, το Τάφ και το Α. Νάνση, θα παίξει με τον Ι, το Τάφ και το Α, μου πρέπει να σου πω. Έλα. Εντά, δηλαδή. Ναι, έχουμε ξεκινήσει όμως. Πάμε, πάμε. Ωραία. Λαλικέρης. Ναι. Νταβάνι. Ναι. Λαφς. Νταβάνι. Ναι, ναι, πάμε στο ντιβάνι το λέγαμε εμείς. Εντάξει, τον ταβάνι το πέραμε σωστό, αλλά δεν έλειξε ο χρόνος. Έλα. Δεν άκουσα τι μου έδωσε στην αρχή. Αφού στο είπαμε, από νι, ταφ και αλφα, ντα. Είπες Νταλικέρης όμως. Αφού είπες Νταλικέρης. Το φάγες το κορίτσι. Τα βαζί, τα ηλίκη, τα κάρ, τα δεν πειράζει, έγινε Νάνση μου, κάνε και πάλι χρόνια έγινε, πολλά. Γεια σας. Καλημέρα, ναι, καλημέρα, τα έχεις φάει τα κορίτσια. Έχουμε άλλο κορίτσι ή θα βγάλουμε και άντρα σήμερα. Μόνο γυναίκες έχουμε σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Γεωργία, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Να μας χαίρονται. Τι θα κάνεις σήμερα, θα βγεις. Σήμερα θα βγω με τα παιδιά μου, με τα πιτσιρίκια μου, διότι με μαμά και δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά είναι. Δεν έχεις να τα πεις κάπου, ε. Όχι, όχι, αλλά όχι. Το θέλω κιόλας, γιατί έχουμε αποκριάτικο χορό. Α, έτσι. Και εγώ επιλέγω να βγαίνω με τα παιδιά μου. Λοιπόν, Γεωργία μου, θέλω να μου πεις πέντε λέξεις που ξεκινάνε από λάμδα, γιώτα και μη. Από λιμ. Λοιπόν, λιμά, λιμέρι, έλα. Λιγνός. Λιμ. Λιμ. Γίνεται, τα έχει φάει τα κορίτσια. Λίμητος, λίπητο, λίμνη. Τώρα. Λίμνη, λιμάνι. Λιμεναρχείο. Έχει τελειώσει η Γεωργία μου, δυστυχώς. Γεωργία μου, άστο, Γεωργία μου, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά, Γεωργία μου, και πάλι καλά να πέρασει σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Πού ξενέρωσε. Βέβαια. Τι να κάνω, κάθε φορά που βγαίνει μια γραμμή, χάνουμε και μια κροάτρια. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Έλα, γεια σας. Έλα, τι κάνεις, πώς είσαι. Πολλά, στα κορίτσια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πολλά. Στέλλα μου, είσαι έτοιμη. Θα κερδίσεις ρολόι ούζου από το ύπο-ύπο. Λοιπόν, άντε να δούμε. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ εύκολο για εσένα. Θέλω πέντε λέξεις που ξεκινάνε από νι και γιώτα. Από νι. Νι και γιώτα, μάλιστα. Να ξεκινήσω. Ναι. Να πω Νικό, Νικολέτα, Νικηφόρος, Νικήτρια, Νίκη. Ναι, έχεις Έχεις πει συνώνυμα, πες άλλα. Συνώνυμα, πάμε άλλο ένα. Νιγηρία, Νιαουρίζω, Νικιά. Ας έφαγε ο χρόνος, βρε Στέλλα μου. Χρόνος, βρε Στέλλα μου. Τι συνώνυμο είπα. Νίκος Νικολέτα, Νίκη Νικήτρια. Αυτά δεν πιάνονται στο παιχνίδι, λέει ο Γιώργος. Τα συνώνυμα, δεν πειράζει. Καλημέρα και να περάσεις όμορφα σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Άντρας δεν πρόκειται να βγει σήμερα. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν, καταλαβαίνετε. Οι άντρες δεν μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Μα και ο άντρας μπορεί να παίξει, να κερδίσει και να κάνει το δώρο στον εαυτό του. Δεν μπορούν να νικήσουν, όχι να παίξουν. Να παίξουν βεβαίως μπορούν. Οι άντρες, αν οι γυναίκες δεν μπορούν να νικήσουν μία φορά, οι άντρες δυσκολεύονται 50. Καταλαβαίνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, Εύη μου, πώς είσαι? Καλά είμαι εσύ. Καλά και εμείς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι, είμαι. Ωραία, θέλω μέσα σε 15 δευτερόλεπτα λέξεις που ξεκινάνε από όμικρον και σίγμα. Ως. Ως φρύτιδα. Έλα. Ως άκης, ως μη. Όσο. Έλα. Άλλο ένα. Όστρακα δεν μας είπες καθόλου. Όσπυρα δεν τα τρως, να υποθέσω. Όχι. Δεν πειράζει. Έγινε, Εύη μου, καλημέρα. Καλημέρα, πολλά φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Άλλον έναν μπορούμε να έχουμε, παρακαλώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα πάρω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έλα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά κι εμείς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Έτοιμη είμαι, ξέρω εγώ. Ωραία. Τι να πει κι αυτή. Τι να πεις κι εσύ, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, θέλω πέντε λέξεις που ξεκινάνε από Ζ, Α και Ρ. Από ζαρ. Ζαρκάδι, ζάρι, ζαρ. Έλα. Ή μου το χαλάς τώρα. Πάμε. Έλα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Ζαρ. Τα φοράς. Ζαρ και ζάρα και. Ζάμπα. Μα είναι συλλαβή αυτή που έβαλε στο κορίτσι. Είναι συλλαβή τώρα αυτή, ρε. Ζαρώνω, ζαρτιέρα, τη φοράς και όλα, ζαρτινιέρα. Μας έχει τρελάνει, Κωνσταντίνα μου, τι να πω. Δεν πειράζει, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Ήμαρτον, και εγώ αυτό λέω. Άντε, γεια, καλά να περάσει σήμερα, χρόνια πολλά. Ναι, ναι, μας υποχρέωσες. Και δεν σας χρέωσα. Αφού εμείς σας παίρνουμε πίσω μας. Θα βγάλουμε άλλη γραμμή. Άλλη μία, τυρί, άλλη μία. Άλλη μία και να δεις που τώρα έχουμε νικητή. Νικήτρια. Για να δούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη, τι έγινε. Μετά από 5 μήνες συνεχόμενες, πήρε άντρες να παίξει το παιχνίδι μας. Τι θες εσύ στη γραμμή μας, τι ακριβώς ψάχνεις? Εγώ θα νικήσω τώρα. Εσύ θα νικήσεις. Λοιπόν, άκου σου πω κάτι. Άμα νικήσεις, να πω λίγο κάτι. Θα είναι καθαρά τυχαίο γεγονός. Δεν μπορεί δηλαδή να. Ατρόμαξα, γιατί θα έλεγε ότι θα είναι στημένο. Να έχουν παίξει 50 γυναίκες, να μην έχουν κερδίσει και να κερδίσει ο Γιάννης και να μην πούμε τώρα. Βέβαια είναι στημένο. Φίλο σου είναι. Όχι. Γιάννη, σε ξέρω, έχουμε γνωριστεί. Όχι. Α, ωραία. Λοιπόν, θα γνωριστούμε σήμερα. Λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από ταφ, α καιρό. Από ταρ. Πιο εύκολο δεν μπορείς να το βάλεις. Έλα, Γιάννη. Ταραγμός. Ταράξαμε, ταράξατε, ταράσω. Εσείς ταράζετε. Ταρχή, αυτοί ταράζουν, εμείς ταράζουμε. Ταράτσα. Ετάραξες. Ταρήφα. Μα έφαγε. Όχι, πες τώρα, πες. Μιλάς από πάνω του και τον κάνεις να χάνει. Επίτηδες. Πες εσύ τώρα, πες. Τίποτα, τι να πω, τίποτα. Τα συνώνυμα δεν πιάνονται, ρε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα. Μας έφαγε ο χρόνος, μας φάγαν τα συνώνυμα. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Καλημέρα. Καλώς πάλι. Καλημέρα. Ένα που μιλάς από πάνω του. Μιλάς από πάνω του και χάνουμε το. Γιάννη μου, σου ζητώ συγγνώμη, ταπεινά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Άντε να γυρίσουμε στις γυναικείες φωνές. Πώς είστε, χρόνια πολλά, Έλληνα μου. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Έτοιμη είμαι. Τι κρεμίστηκε από μέσα? Λοιπόν, πέσαν τα μπολ. Λοιπόν, Κατερίνα μου, θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από χ, ωμέγα, καιρό. Από χορ. Χωρίζω, χώρα, χωράφι, νομίζω είναι ωμέγα, νομίζω ότι γράφεται, δεν είμαι σίγουρη. Τι με ποιο μιλάς? Μόνη της. Α, μόνη σου. Μόνη μου. όχι, με τίποτα. Νόμιζα ότι με κάποιον έπιασε την κουβέντα. Χωρίς, χωράω, χωριάτικη. Πού την έβαλες χωριάτικη, κάνουμε και δύο ωραίες παπάρες. Δεν πειράζει, Κατερινάκη μου. Χωριάτικη, ναι, δεν πειράζει. Έγινε, Κατερινάκη μου, καλημέρα. Θα μείνουμε εδώ μέχρι το βράδυ. Όχι, δεν θα μείνουμε μέχρι καθαρά Δευτέρα. Δεν θα μείνουμε μέχρι το βράδυ εδώ πέρα. Λοιπόν, πάρτε τα τηλέφωνα αναχείρα. Τι θα κάνεις, Γιώργο? Θα δώσω στους δύο πρώτους που θα πάρουν τηλέφωνο από ένα ρολόι ούζου. Παίξαμε, δεν κέρδισε κανένας, θα το δώσουμε έτσι. Δεν γίνεται να κλείσει η Παρασκευή. Παίξαμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ακροατές βγήκαν στον αέρα. 14, συγγνώμη, ακροατές βγήκαν στον αέρα, δεν κέρδισε κανείς. Οπότε, οι πιο γρήγοροι τώρα και τηλεφωνήστε, γυρίζει. 22, 2, 10, 62, 700, οι δύο πρώτοι, πρώτες, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα, θα κερδίσουν από ένα ρολόι ούζου από το κατάστημα ΥΠΟ. 22, 2, 10, 62, 700. Στο Cafe Morning Show με τον Γιώργο και την Ελίνα. Γιώργο και την Ελίνα. Να στείλω μια καλημέρα στο Γιώργατζή, στο κατάστημα Γιώργατζή, όπου μας ενημερώνουν ότι η πιο ωραία ταραμοσάλατα δεν είναι ούτε η δική μου ούτε η δική σου. Είναι και οι δύο μαζί. Και ψωμί και πατάτα. Τέλος, δεν είναι. Είναι χορταστικό όλο αυτό. Λοιπόν, είναι Παρασκευή και έχει ξεκινήσει μια υπέροχη προσφορά από το κατάστημα Τόγιας Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίση 7 μέχρι την επόμενη εβδομάδα. 70% έκπτωση σε όλα τα ανατομικά στρώματα. Σε όποια διάσταση θέλετε, για να γίνει ο ύπνος σας όνειρο, για να αλλάξει η ζωή σας. Αν ξεκουράζεσαι πραγματικά το βράδυ στο στρώμα, τότε έχεις μια υπέροχη μέρα και γενικά μια υπέροχη ζωή. Μεγάλο κεφάλαιο το στρώμα στον ύπνο μας και γενικά στη ζωή μας. Από ύφασμα aloe vera, υποαλλεργική βάτα, έχει ανεξάρτητα ελαττήρια, το συγκεκριμένο το softly που διαβάζω εδώ που μου έχει κάτσει λίγο. Επίσης έχει πολύ ωραίο στρώμα, το Natura, από 1600 ευρώ, ναι. Τώρα μόνο 470. Η ευκαιρία μας είναι. Είναι μεγάλες οι προσφορές, 70% κάτω, όχι έως 70, ακριβώς 70% κάτω στο κατάστημα εντός του Τόγι. Και μία που είναι η μέρα της γυναίκας, δεν μπορεί να λείπει ένα ανέκδοτο με φίλες. Με ναι. Πολλές φίλες μαζί. Λοιπόν, ήταν τρεις φίλες που λέτε, η Άννα, η Βαρβάρα και η Γογό. Αυτές λοιπόν οι τρεις φίλες πηγαίνανε κάθε απόγευμα για το καφεδάκι τους. Το κουτσομπολιάκι τους, ρε παιδί μου, δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν. Ας πάμε λοιπόν. Ένα απόγευμα λοιπόν η Άννα λέει, κορίτσια, δεν το πιστέψετε τι συνέβη εχθές. Ήρθε ο Ανδρέας αργά από τη δουλειά, κατάκοπος, κουρασμένος και του λέω, μωρό μου, πήγε να κάνεις ένα κρύο ντουζ. Και έλα εδώ να σε ξεκουράσω εγώ. Και έτσι έγινε. Μέχρι να βγει από τον μπάνιο, είχα φορέσει τα προστιχά μου, τα εσώρουχά μου και τον περίμενα. Με το που βγαίνει από τον μπάνιο, τραβάω την πετσέτα, τον επιάνω και του λέω, μωρό μου, τι κρύα χέρια είναι αυτά. Έλα να σας ζεστάνω. Και έγινε, κορίτσια, μέχρι το πρωί τη τρελή στο κάγκελο. Δηλαδή, περάσαμε καταπληκτικά. Τα κορίτσια λένε, θα το δοκιμάσω κι εγώ, λέει η Βαρβάρα. Και έτσι έγινε. Λοιπόν, την επόμενη μέρα. Η Άννα λέει: Άννα, έχει απόλυτο δίκιο. Λέει: είναι φοβερά αποτελέσματα, λέει η Στεγκορή. Και λέει: το δοκιμάσω κι εγώ. Χθες το βράδυ γυρίζει ο Βασίλης από τη δουλειά, ψόφια στην κούραση. Κατάκοπος, κουρασμένος. Και του είπα: Μωρό μου, πήγαινε να κάνεις ένα κρύο ντους και έλα εδώ να σε ξεκουράζω εγώ. Μέχρι να βγει από τον μπάνιο, έχω φορέσει τα δικτυωτά μου, τα δαντελωτά μου. Βγαίνει, τραβάω την πετσέτα, του πιάνω το. Δεν λέω: μωρό μου, τι κρύα
χέρια είναι αυτά που έχεις, έλα να σα ζεστάνω εγώ. Χέρια, έτσι. Όχι. Λοιπόν, τη κόλαση, κορίτσια, μέχρι το πρωί. Τη κόλαση. Χέρια το λέω εγώ, γιατί δεν μπορώ να το πω. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Άργησε λίγο. Τη κόλαση, κορίτσια, πού να σα τα λέω. Τότε σκέφτηκε και εγώ, γιατί μόνο αυτέ, θα το δοκιμάσω κι εγώ, λέει άλλη. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, ξαναβρίσκονται οι τρει φίλε η Βαρβάρα, όμω είχε αργήσει λίγο να έρθει από τη συνηθισμένη ώρα. Κάποια στιγμή μετά πολλά φτάνει η γογό, παιδιά, μαύρη μέσα στο ξύλο. Την είχε σαπίσει το ξύλο, γεμάτη μελαγιές και κρασίρματα. Την είχε ακατέψει. Τι έπαθες, Μαρή, τη λένε. Άλλες, τι έπαθες. Να ρε, κορίτσια. Ήρθε ο Γιάννης από τη δουλειά κουρασμένος, πεθαμένος. Πέθα από το κομμάτια. Και του λέω, μωρό μου, πήγαινε να κάνεις ένα κρύο μπάνιο και έλα μετά εδώ να σε ξεκουράζω. Εν τω μεταξύ, φοράω κι εγώ τα προστιχά μου, τα σουτζούτζο, και κλαίγεται αυτό. Και έχω φορέσει τη δαντέλα μου, έχω βάλει. Αυτό έχω βάλει εκείνο. Και τι έγινε μετά, να, μόλις βγήκε από τον μπάνιο, τραβάω την πετσέτα και του λέω, μωρό μου, γιατί τα χέρια σου είναι ζεστά, του Αντρέα και του Βασίλη ήταν κρύα. Χριστέ μου. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα, καταπληκτικά σήμερα. Προσοχή στα κρύα ή τα ζεστά τα χέρια. Να περάσετε τέλεια. Τα λέμε την Κυριακή στο καρναβάλι Νοφίτων, στο καρναβάλι του Δήμου Τανάγρας. Εμείς θα είμαστε εκεί. Όσο καφέ με 104,8 βεβαίως θα βρίσκεται εκεί. Σας περιμένουμε όλους με τον Πάνο Καλίδη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, βεβαίως, θα ξεκινήσει η παρέλαση των αρμάτων. Θα είμαστε εκεί να φορέσουμε τις φοροσχέσεις μας. Αν δεν θέλετε να ντυθείτε κάτι, βάλτε ένα καπέλα και ένα γυαλάκι, μια καραμούζα και ελάτε. Να περάσουμε υπέροχα μοναδικά. Τα λέμε από κοντά λοιπόν την Κυριακή και όσοι δεν έρθετε. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία την Δευτέρα, να ξεκουραστείτε, να φάτε όσο πιο πολύ μπορείτε. Από Τρίτη δίαιτα, το υποσχόμαστε αυτό. Και βεβαίως Τρίτη πρωί στις 7 στο Cafe Morning Show με τρέλα. Φιλιά πολλά! Bye! Γιώργος και Ελίνα. Στο Cafe Morning Show.